Όχι. Οι ερωτήσει σου πάει στον κύριο Νικολόπουλο μόνο για τον κύριο Αντωνίου και τον κύριο Κασάκη. Ναι. Τοποθέτηση. Καλησπέρα σας. Δεν ήμουν σε όλη την ομιλία και δεν ξέρω αν υπόθηκε η βαρύτητα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί και η αναγκαιότητα της συμμορίας. Τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί δεν είναι μόνο ελεηλασία, είναι ληστεία μεταφών. Όπως ξέρουμε όλοι, ανάγκασαν σε παρέτηση την κυβέρνηση Παπανδρέου και διόρισαν δήμιους και παπαδήμιους για να κυβερνήσουν. Με αποτέλεσμα, η επίθεσή τους αυτή δεν φτωχαίνει μόνο τον λαό και τον ελληνικό, αλλά τον έχει αρρωστήσει. Και οι έρευνες το επιβεβαιώνουν αυτά, οι ιατρικές έρευνες. Οπότε, οι αυτοκτονίες και η νοσηρότητα που έχει προκαλέσει η επιθετική αυτή πολιτική, νομίζουμε ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης να το επιληφθεί. Και το άρθρο 15 του Δικαστηρίου της Χάγης ορίζει τα εγκλήματα αυτά σαν εγκλήματα πολέμου εν καιρό ειρήνης και τα ορίζει συγκεκριμένα. Αυτό δεν ήθελα να συμπληρώσω και αν... Πριν υπάρχει μια ανακοίνωση, επειδή μου ρωτάνε διάφοροι, να εξηγήσουμε το εξής, ότι αύριο... Είναι ανοιχτά και τα δύο, γι' αυτό κάνει. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, ειδικά την 7η Νοέμβρη αυτή τη φορά, να αφήσει εποχή, όπως άφησε και 28 Οκτωβρίου. Ειδικά τώρα που η Χούντα είναι εμφανής. Με αυτή την έννοια, σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις, συλλογικότητες, οργανώσεις, πρωτοβουλίες βάσης, οτιδήποτε κινείται στην ίδια κατεύθυνση ή με την ίδια λογική, έχουμε δώσει μια κεντρική προσυγκέντρωση, έτσι ώστε να κατέβουμε όλοι μαζί να, με το δικό μας τρόπο να διαδηλώσουμε το ότι δεν θα ανεχτούμε άλλη Χούντα, τέλος πάντων, και μάλιστα ειδικά τη Χούντα αυτή των τραπεζιτών που επιβάλλει σε αυτή τη χώρα. Η προσυγκέντρωση είναι για αύριο στις 4 η ώρα. Η κεντρική προσυγκέντρωση είναι στο Παλιά Βουλή, κάτω από το Κολοκοτρώνη, εκεί που δείχνει ο... Όποιος βρεθεί στην Αθήνα, εκεί είναι το ραντεβού μας. Καλύτερα να μιλάτε από πάνω, γιατί κάτι πρόβλημα έπαιρνε ο πλάνος. Κύριε Κατσάκη, μπορείτε να μιλήσετε για τα καλυμμένα μόλογα και τι επιπτώσεις θα έχουν στο λαό, τα οποία αναφέρονται στην πρώτη δανειακή σύμβαση. Αντρέα, πρέπει να βάλετε την ερώτηση, δεν θα πείτε πόσο να μιλήσετε. Καταρχάς το μικρό, από πάνω μόνο. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Υπάρχει μικρόφωνο, ρε παιδιά. Αλλάξε τα. Ανεβαίνω πάνω. Όταν λέτε για καλυμμένα ομόλογα, τι ωραία είναι. Ναι, αυτά δεν έχουν τεχνική ακόμη, δεν τα ξέρουμε ακόμη και θα είναι ούτε το χαρακτηριστικά τη ακόμη. Δεν το έχουμε δει αυτό να φέρετε. Μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα εκδοθούν μετά τα μέσα του 2013 όπως προβλέπετε. Δεν ακούμε. Η πρόβλεψή του, όχι ακόμη. Ναι, δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, δεν το ξέρουμε. Απλά υπάρχει πρόβλεψη, δεν το ξέρουμε. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί τη δική σας προσωπική ιδιωτική περιουσία να τη διπλοποιήσουν και να την πουλήσουν προς όφελος των δανειστών. Αυτό σημαίνει αυτό. Δηλαδή, οποιοδήποτε ιδιωτική, να το πούμε έτσι απλά, οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μπορεί να τη διπλοποιηθεί
να βγει σε ένα συγκεκριμένο ομόλογο ειδικού προορισμού. Λέγεται covered bond, δηλαδή καλυμμένο, γιατί είχε πράγματι εγγύηση πίσω τη δική σας περιουσία, ιδιωτική, προσωπική περιουσία. Δεν εννοώ μόνο τα δημόσια. Οτιδήποτε, ακόμη και το εισόδημα μπορεί να είναι ως εχέγγυο για αυτού του τύπου τα ομόλογα να πουληθούν στην διεθνή αγορά και να πάνε τα έσοδα υπέρ των δανειστών. Προβλέπεται αυτό από την πρώτη δανειακή, από τη δανειακή, γιατί είμαστε αγγλικές εκπόλεις. Ναι, ναι. Όχι, όχι, άσε, θα σας δω. Θα μείνω την ώρα και άμα είναι ο Δημήτρης, θα σχόλεις. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Καταρχήν συγχαρητήρια. Όλα, οι ομιλίες σας είναι πάρα πολύ καλή. Καταλάβαμε την ασθένεια πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ δεν κατάλαβα όμως τη θεραπεία. Δηλαδή, μιλήσατε και για την αριστερά και σε κάποιο μέρος του λόγου σας, ας πούμε, το τι θα κάνει η αριστερά και τα λοιπά, ή κυνηγάει για τους εργαζομένους της αριστεράς, μόνο και δεν ενδιαφέρεται για τις αντισταγματικές ενέργειες, οι οποίες, όπως ισχυριστήκατε, γίνονται. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται, τι κάνουμε, ποια είναι η λύση. Εγώ αυτό δεν, συγγνώμη αν το κατάλαβα, αλλά δεν κατάλαβα τη θεραπεία. Θα γίνει ένα ενιαίο μέτωπο της αριστεράς και θα πάμε κόντρα σε αυτά που συμβαίνουν, θα γυρίσουμε στην δραχμή και από εκεί και πέρα θα παλέψουμε μόνοι μας, κάνοντας, ξέρω εγώ, διαφορετική διαχείριση στην Ελλάδα, να κάνουμε παραγωγή, ξέρω εγώ, που έχουμε εγκαταλείψει, να πάμε σε μια άλλη οικονομία. Μπορείτε να μας πείτε δηλαδή κάτι πάνω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι η αναγκαία συνέχεια. Πολύ σύντομα, εμείς δεν υπάρχει, πώς το λέμε, μια λύση η οποία μπορεί να λέμε θεωρητικά, υλοποιείται αυτή η λύση. Εμείς δεν είμαστε υπέρ κανενός είδους αριστερό μέτωπο. Εμείς είμαστε υπέρ του μετώπου του λαού. Δηλαδή, ο ίδιος ο λαός θα πρέπει να συγκροτήσει ένα ενιαίο μέτωπο, να διασφαλίσει τη δική του ενότητα πέρα και πάνω και έξω από συγκεκριμένες κομματικές ή ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις. Προτάγοντας τα βασικά ζητήματα, τα προτάγματα δηλαδή της συγκυρίας, αυτά που αφορούν δηλαδή όλους μας. Δηλαδή το χρέος, το ζήτημα του τι κάνουμε το ευρώ, τι κάνουμε τις τράπεζες, τι γίνεται ας πούμε με το ζήτημα της κυριαρχίας. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια σοβαρή ένταση ή μια αφετηρία πραγματικής αλλαγής πορείας σε αυτόν τον τόπο, που οφείλουμε να την κάνουμε, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς μας ενδιαφέρει, από ποια βάση δηλαδή ή από ποια αφετηρία ξεκινάμε. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή αν τούτος ο λαός μπορεί με ίδιες δυνάμεις να προχωρήσει μπροστά ή χρειάζεται πατερίτσες και προστάτες. Αυτό παίζεται σήμερα. Η συζήτηση για το νόμισμα ή αν θα είμαστε στην ΟΝΕ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό. Είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε την κυριαρχία μας ως λαός. Και κυρίαρχος λαός σημαίνει αφέντης στον τόπο. Σημαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα που χαρακτηρίζουμε χώρα, είτε με τη φυσικοκοινωνική της διεύθυνση, είτε με την οικονομική, είναι στη διάθεση της ιδιωτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων να τον αξιοποιήσουν προς όφελός του. Προς όφελος δηλαδή του συμφέροντος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Το έχουμε αυτό σαν δεδομένο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αυτό η αφετηρία οποιασδήποτε προβληματικής από εκεί και πέρα. Και άρα, εάν έχουμε αυτό σαν αφετηρία, πρώτον απαντάμε στο ζήτημα του χρέους λέγοντας δεν αναγνωρίζουμε και διαγράφουμε το χρέος. Δεύτερον, απαντάμε στο ότι εφόσον θέλω να είμαι κυρίαρχος λαός, δεν επιτρέπω να μου ελέγχουν την οικονομία. Γιατί ό,τι νομικές εκφάνσεις και να έχει κυριαρχία, αν μου ελέγχουν την οικονομία, όλα τα είναι καρικατούρες. Και εδώ δεν έχω καν τα δικά μου μακροοικονομικά εργαλεία για να ασκήσω πολιτική. Τα έχω παραδώσει στην Ευρωζώνη. Δεν έχω δική μου προστατική πολιτική, ούτε καν εποπτεία του πιστοτικού συστήματος δεν έχω δικό μου. Ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ένα ιδιωτικό κερδοσκοπικό μηχανισμό, οργανισμό, ο οποίος δίνει αναφορά αποκλειστικά στην Ευρωζώνη, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ελληνικό κράτος δεν έχει δικαίωμα ούτε καν ελέγχου στα βιβλία της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν μπορεί να πάει εισαγγελέας μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος και να πει: ανοίξτε τα βιβλία σας να δούμε αν κάνετε λαθρεμπόριο. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αποκαλύφθηκε τον τελευταίο καιρό, δεν θα σας πω για τα TAF 3, TAF 10, αυτά που έγιναν. Αποκαλύφθηκε τον τελευταίο καιρό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, παρά και ενάντια στα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων, μετέτρεψε τα ρευστά από θέματα που από τον νόμο φυλάσσει,
δίνοντας ένα μικρό επιτόκιο περίπου 1-2% μονάδες πάνω από το διατραπεζικό, τα μετέτρεψε χωρίς να ενημερώσει κανέναν σε ομόλογα. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το τι λέγεται αυτή την αγορά. Στην αγορά λέγεται του ελληνικού δημοσίου. Αγόραζε το γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, φτάσαν στο σημείο, δεν ξέρω πώς από εσάς είναι στη μηχανική, το ΣΜΕΔΕ είναι πατερημένο. Γιατί τα 3,3 δισεκατομμύρια σε λεφτό απόθεμα που είχε το ΣΜΕΔΕ, το μετέτρεψε σε ομόλογο του ελληνικού δημοσίου και μάλιστα υβριδικό, δηλαδή υψηλής μόχλευσης, δηλαδή επικελινότητας, τώρα μην είναι εισπαρτή ποτέ. Λοιπόν, το Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς να ενημερώσει καν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΜΕΔΕ. Λοιπόν, αυτό σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα θεωρείται κακούργημα, δηλαδή οποιοδήποτε νομικό. Μιλάμε για εξαπάτηση ορκής, για μιλάμε για επεξαιρέσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν μπορεί να την πειράξεις. Και το χειρότερο από όλα είναι το εξής. Οι παρικούντες στην αγορά ομολόγων γνωρίζουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει και σώτη στα ομόλογα που έκανε, που αγόρασε στο όνομα. Τέτοιο. Και τι κάνει. Σώτη σημαίνει ανοιχτή πώληση. Σημαίνει ότι πουλάω αυτά που δεν μου ανήκουν και κερδίζω πάνω σε αυτά και σου δίνω εσένα με βάση αυτά που κερδίζω. Γιατί άκουσα κάτι τρελά πράγματα, ειδικά από κάποια στελέχη της πρώην τράπεζας για τους μεσαίους του ΤΕΜΠΕ, που το έχουν ονομάσει κάπως αλλιώς. Τώρα, τι κάνανε, δώσανε ομόλογα αντί για το ρευστό των 500 εκατομμυρίων που είχε και με βάση αυτό πρημοδοτούσε. Με τον τρόπο που μπορούμε να το συζητήσουμε, αν ήταν σωστό ή όχι κτλ., τον τέμπε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, του τραβήξαν τα λεφτά, τα δώσαν στις τράπεζες και του δώσαν 1,2 δισεκατομμύρια σε ομόλογα. Τα οποία τα έδωσε στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία του αποδίδει ρευστότητα με βάση το πόσο κερδίζει μέσω σολαρίσματος τη δευτερογενή αγορά. Εδώ μιλάμε για δεσμοτεχνημένη κερδοσκοπία. Εσείς του είδους, δεν το κάνει κανένα κράτο στον κόσμο, ειδικά κεντρική του τράπεζα. Και εδώ πέρα δεν έχουμε καν το δικαίωμα να πάμε να ελέγξουμε, να δούμε τι έχει. Να ανοίξουμε τα βιβλία και να δούμε, έλα εδώ, το έκανες, δεν το έκανες. Ή δεν το έκανες, δεν το έκανες και πάμε να τους πιάσουμε μέσα. Άρα πρέπει να βάλουμε χέρι εδώ. Γιατί τι σημαίνει χέρι, σημαίνει ότι παίρνω στα χέρια μου την Τράπεζα της Ελλάδος. Και μόνο η πράξη παίρνω στα χέρια μου την Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή εθνικοποιώ. Και ταυτόχρονα ανοίγω, καταργώ το τραπεζικό απόρριτο και ανοίγω τα βιβλία, αυτόματα σε θέτει εκτός Ευρωζώνης. Διότι με βάση το ευρωσύστημα, το σύστημα του κεντρικού τραπεζών της Ευρωζώνης, ακόμη και κρατική να είναι η τράπεζα, είναι στον απόλυτο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό φρόντισαν στη συνήθεια της Λισαβόνας οι τραπεζίτες αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Συστήματος να έχουν και ισόβια ασυλία. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Το τελευταίο Economist δείχνει στοιχεία, ας πούμε, τρομακτικής κερδοσκοπίας που γίνεται με τα 500, με τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Η Ευρωζώνη δεν έχει λόγο να έχει χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Εκτός από ένα λαθρεμπόριο νομίσμα, χαρτονομίσματος. Διότι πολύ απλά είναι άλλο πράγμα να διακινείς, ας πούμε, 10.000 δολάρια σε 50 δολάρια, δεν υπάρχει, βία 100, έτσι. Αυτό είναι περίπου 1 κιλό, 1,5 κιλό. Σε 100, νομίζω το 500, είναι μερικά γραμμάρια. Και έχουμε την Ιντερπόλ, την ειδική υπηρεσία του ΟΗΕ για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος. Την Παγκόσμια Τράπεζα, ειδικά την υπηρεσία για το μαύρο χρήμα, να βγάζουν απαντές εδώ και 10 χρόνια, να βγάζουν απαντές εκθέσεις, να ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξαφανίσει το χαρτονόμισμα αυτό, διότι εδώ μιλάμε για κοντρόλ λαθρεμπόριο, αλλά επειδή όμως οι τραπεζίτες στην Ευρώπη είναι οι πρώτοι κλεπταποδόχοι μαύρου χρήματος στον πλανήτη, έχουν βγάλει αυτό για να διακινείται μέσω Ευρωπαϊκών Τραπεζών το μαύρο χρήμα. Και τι γίνεται τώρα. Μετά το 2008 αύξησαν την έκδοση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ κατά 60% η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χωρίς κανένα λόγο. Θέλω να πω, εδώ μιλάμε για ληστοσημωρία. Δεν μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις που τέλος πάντων ελέγχονται από τον νόμο ή τέλος πάντων. Μιλάμε για ληστοσημωρία ορκής. Που είναι πάνω από τον νόμο, δεν υπάρχει κανενός τύπου έλεγχος ή κάποιος, ρε παιδί μου, τρόπος να ελέγξει τα πράγματα και όλα αυτά γίνονται για να μπορούν να λαιλατίσουν χώρες και λαούς μέχρι το τελευταίο κομπόδεμα της γιαγιάς.
Αυτό οφείλουμε να το κόψουμε. Μαχαίρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσεις υπό τέτοιο καθεστώς. Γι' αυτό λέμε, φεύγω από την ΟΝΕ, επανακτώ το εθνικό μου νόμισμα και μέσα από μια διαδικασία μιας μεταβατικής περίοδου που θα κυμαίνεται από 8 έως 12 μήνες, και το λέμε γι' αυτό με την προϋπόθεση ότι ισχύει, γιατί κάποιοι συνδικαλιστές από τον εκδοτοκοπείο μου είπαν ότι δεν ισχύει, τέλος πάντων, εγώ ξέρω από το επαγγελματικά ότι ισχύει, αλλά μπορεί και να, γι' αυτό το κρατάω μια πισινή ας πούμε, ότι οι λιθογραφικές offset μηχανές που τύπωναν το εθνικό νόμισμα, τις πούλησε ο κύριος Σιμίτης με το που μπήκαμε στο ευρώ. Για να μην μπορεί κάποια άλλη κυβέρνηση, κάποιο άλλο κοινοβούλιο να επανέλθει σε νόμισμα, σε εθνικό νόμισμα με ταχύτητα και με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Γι' αυτό θα χρειαστούμε αυτό το διάστημα. Σε αυτό το διάστημα έχουμε δυνατότητα ανάταξης, γρήγορης ανάταξης της οικονομίας. Ζούμε σε μια αγροτική χώρα που αν τα αξιοποιήσουμε κατά προτεραιότητα και με ορθολογικό τρόπο μπορούμε γρήγορα να ανασυντάξουμε την χώρα. Δεύτερον, θα πρέπει να ελέγξουμε τις ροές κεφαλαίου και εμπορευμάτων. Θα βάλουμε φραγμούς. Δεν είναι δυνατόν να λαϊλατείται αυτή η χώρα και μετά να φεύγουν τα κεφάλαια έξω. Θα ελέγξουμε αυτό που φεύγει και αυτά που μπαίνουν. Γι' αυτό τους τρέμουν αυτοί που λένε ότι και μας λένε, αν πάμε σε δραχμή, θα έρθουν οι άλλοι να μας αγοράσουν τίποτα. Ενώ δεν μας αγοράζουν τώρα. Δεν μας αγοράζουν γιατί δεν δίνουν τίποτα. Εμείς τους τα πουλάμε και μάλιστα δωρεάν. Γιατί μας έχουν οδηγήσει σε καταστροφή, έτσι. Εθνικό νόμισμα προϋποθέτει έλεγχο της κίνησης κεφαλαίου. Σημαίνει ότι ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει ελέγχεται, πιστοποιείται, τοποθετείται υποθενέσεις από που έρχεται, πού πηγαίνει και ανάλογα με το τι σε συμβαίνει στην οικονομία, το φορολογείς. Κάτι που δεν ισχύει βεβαίως με την ευρωζώνη. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται στο εμπορικό έλλειμμα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα εξωτερικό εμπόριο το οποίο ελέγχεται κατά 32% από γερμανικές εταιρείες. 32% ελέγχεται από τη Γερμανία. Αυτό δεν γινόταν ούτε επί Οθωμανικού κράτους. Το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι εισάγουμε πράγματα τα οποία είναι παράλογα να τα εισάγουμε. Δεν είναι αυτό μόνο το ότι παράγει. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ξέρετε πόσο στοιχίζει σε συνάλλαγμα η ετήσια εισαγωγή ζωοτροφής για την ελληνική φτηνοτροφία. 4 με 6 δισεκατομμύρια ετήσια. Ξέρετε τι σημαίνει, πόσο γρήγορα μπορεί να αποκατασταθεί η παραγωγή ζωοτροφής για την εγχώρια φτηνοτροφία σε μηδενικό κόστος. Αυτή η επένδυση 15 εκατομμυρίων έχει γίνει επένδυση, έχει γίνει μελέτη, έχει γίνει ο τρόπος τοποθέτησης και μάλιστα το πώς θα γίνει και τι θα γίνει αυτό το πράγμα και δεν έγινε ποτέ φυσικά, διότι υπάρχουν χοντρά συμφέροντα που παίζουν με την εισαγωγή. Και δεν είναι μόνο η εισαγωγή μέσω του, δηλαδή το κέρδος που έχουν την εισαγωγή, είναι και το ότι μέσω της ζωοτροφής σου ελέγχουν πλήρως την κτηνοτροφία. Αν δεν έχεις να θρέψεις τα ζώα σου, άρα τι γίνεται. Και μέσω της γενετικά τροποποιημένης ζωοτροφής που συσσάγουν, σόγια, δηλαδή αμερικανική κατά κύριο λόγο, ελέγχεται πλήρως η διαδικασία παραγωγής στον αγροτικό τομέα. Αυτή είναι η ιδέα. Έτσι. Γι' αυτό διαθήσανε και τους αγρότες και τους φτηνοτρόφους να κάθονται στο καφενείο και να παίρνουν την επιδότηση που είναι μια επιδότηση δεν με ενδιαφέρει τι παράγω, δεν με ενδιαφέρει η γη μου. Έτσι. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να φτάνουμε ακόμη και αγροτικό, το πιο παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που θεωρητικά θα πρέπει να ήταν οι αγρότες, να σου λέει ρε παιδί μου και θα πεινάσουν. Ποιος θα πεινάσει, ρε παιδί. Αν τρελαθούμε, αν τρελαθούμε. Η Ελλάδα πεινάσει. Να το έλεγε ένα βόρειο κράτος, ας πούμε, που η ηλιοφάνεια έχει, ας πούμε, κατ' εξαίρεση κάποια Σαββατοκύριακα, να το σκεφτώ. Αλλά εδώ, να μιλάμε για να δούμε, θα πεινάσουμε, τρελαθούμε τελείως. Βεβαίως, πάνω σε αυτήν την αγροτική οικονομία μπορεί να στηρίξουμε μια βιομηχανική ανάπτυξη με δύο προτεραιότητες. Πρώτον, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Και δεύτερον, ανάπτυξη ή μεταποίηση και αξιοποίηση, ορθολογική πάντα βεβαίως και με σχέδιο, του φυσικού πλούτου της χώρας. Ένα από το Πανεπιστήμιο το νομίζω το Αριστοτέλειο έκανε πρόσφατα μια έρευνα που παρουσίασε σαν μια απάντηση στο σχέδιο Εύρυκα, όπου εμφάνισε ότι συνολικός φυσικός πλούτος της χώρας σε άμεσα αξιοποιήσιμα ορυκτά και πετρώματα ανέρχεται σε 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά θέλω.
1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι άμεσα εισπράξιμα. Δηλαδή πώς, αντί να οι κερδοσκόποι να βγάζουν τίτλους και να κερδοσκοπούν σε βάρος της χώρας, θα μπορούσε μέσω της κεντρικής σου τράπεζας να εκδώσεις ομόλογα στο 1% της τρέχουσας αξίας της πρωτογενούς παραγωγής τους και να εισπράξεις προκαταβολικά τα λεφτά αυτά και να δημιουργήσεις ρευστότητα για να κάνεις επενδύσεις μέχρι ότου μπει σε κανονική παραγωγή χρήματος. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Μάλιστα μια ομάδα Ελλήνων και Βρετανών οικονομολόγων από την Οξφόρδη πρόσφατα μου έστειλε μια εξαιρετική μελέτη που αφορά την εισαγωγή ηλεκτρονικού χρήματος στην οικονομία, το οποίο περιορίζει την ανάγκη ρευστότητας περίπου στο 30% από την υπάρχουσα ρευστότητα. Και αυτό βεβαίως διευκολύνει και έχει και πάρα πολλά άλλα πράγματα που διευκολύνει, δηλαδή πιστοποιεί και τις διαδικασίες της οικονομίας, περιορίζει τις υποκοστολογήσεις, την φοροδιαφυγή και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ιδέες υπάρχουν. Γιατί αυτοί το κάνανε αυτό το πράγμα. Σκεφτήκανε να δούνε πώς μπορεί να γίνει. Τέτοιους επιστήμονες έχουμε πάρα πολλούς, σε όλους τους τομείς. Μια άλλη ιδέα ήταν, εδώ έχουμε πιστοποιημένο χρυσό γύρω στα 25 δισεκατομμύρια. Το κοίτασμα που πουλήσανε στον Εμμύρη τον Κακομοίρη. Τον καθόλου Κακομοίρη. Βεβαίως ο Εμμύρης, ο πιταγιούχος του Κανό, είπε ότι έδωσε 1,5 δισεκατομμύριο. Ο Εμμύρης δίνει του κουβέντα. Δεν έδωσε τίποτα. Δωρεάν το πήρε. Και αυτό είναι αντάλλαγμα της συμμετοχής στο τραπεζικό κεφάλαιο μια σειρά εγχώριων τραπεζών, συν τα swap που έχουν γίνει επισημείτη και μετά. Δώσαμε αντάλλαγμα το κοίτασμα χρυσού το ίδιο με 25 δισεκατομμύρια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Τι θα μπορούσε να γίνει. Το μελετούσαμε μεγάλη φίλου συναδέλφου. Και λέγαμε το εξής. Αν είχαμε την τράπεζα εδώ τώρα, εθνικοποιούσαμε φυσικά το κοίτασμα, όπως καταλαβαίνετε, το άμεσο αυτό που είναι στην Χαλκιδική. Δεν μιλάμε τώρα για τα που ξέρουμε από την αρχαιότητα, τα Αγκαίου, ιστορίες και όλα αυτά. Ακόμη και στην Άρτα γνωρίζουμε επακριβώς, έχουμε πολύ σοβαρές ενδείξεις για μεγάλο χρυσό κοίτασμα το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, δεν προχώρησαν οι έρευνες και όλα αυτά. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι, γι' αυτό διαλύουν το ΙΜΕ, παρεμπιπτόντως. Έτσι, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε, είμαστε ψωροκόστρα, δεν έχουμε τίποτα να έρθουν να πάρουμε εμείς χαλιά. Όπως για παράδειγμα, κλείσανε, αντί να αλλάξουν τους όρους αξιοποίησης, για παράδειγμα, το Μαρμάρο, τα κλείσανε τα μαρμαρορυχεία στην Πεντέλη, δίθεν για περιβαλλοντικούς λόγους, λες και δεν μπορείς να κάνεις μαρμαροεξαγωγή χωρίς να χαλάσεις το περιβάλλον και μάλιστα με, ναι, θα αυξήσεις το κόστος στο ίδιο. Υποτίθεται πρέπει να έχουν κανόνες εδώ. Στα 6 μέτρα, μου λέγανε επιχειρηματίες που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά, στα 6 μέτρα εξκαφής του πεντελικού μαρμάρου υπάρχει όνειρας. Μιλάμε για πολύτιμα πράγματα, τα οποία είναι πανάκριβα στην διεθνή αγορά. Η Αίγυπτος επί χρόνια ζητούσε, είχε ζητήσει, μου δίνετε ένα τόνο μάρμαρο πεντελικό ή παριανό και σας δίνω 30 τόνους πετρέλαιο. Κλείνει όμως, δεν μπορείς να κάνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μεσολαβεί ιδιώτης, ο οποίος θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο τρόπο κτλ. Αυτά τα πράγματα, σας λέω, είναι πραγματικότητες. Σκεφτήκαμε εμείς, αν χρειάζεται, αν αποτύχουν όλα στο μεσοδιάστημα. Αποτύχουν όλα. Δεν μπορούμε να βρούμε διακρατικές συμφωνίες για τις αναλυτικές μας δαπάνες. Δεν λέει, μας πιέζουν αφόρητα και όλα αυτά τα πράγματα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να τυπώσουμε ή να εκδώσουμε χρυσό, χρυσή δραχμή. Μόνο για τις ξένες συναλλαγές της χώρας. Και μάλιστα καθίσαμε και κάτι υπολογίσαμε με βάση την περιεκτικότητα της δραχμής να έχει 1.200 δολάρια. Μία χρυσή δραχμή με βάση την περιεκτικότητα και τις τιμές, ιστορικές τιμές, πάει στα 1.200 δολάρια. Με βάση τη διακύμανση του χρυσού και της αγοράς, εκτιμήσαμε και είμαστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που είχε κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό. Εκτιμήσαμε ότι αυτό μέσα σε 2 μήνες τα 1.200 θα πάνε στα 2.500. Και αυτό θα είναι μόνο για το εξωτερικό. Γιατί αυτό συμβαίνει. Γιατί για να αποφύγουν οι μεγάλες οικονομίες διαφυγή κεφαλαίων σε ασφαλείς καταθέσεις σε συνθήκες κρίσης και ασφαλή καταφύγιο είναι ο χρυσός. Έτσι. Τι κάνουμε.
αγοράζουν μανιωδώς χρυσό οι κεντρικές τράπεζες, αποκλείοντάς το από την ελεύθερη αγορά. Άρα ένας ιδιώτης επενδυτής που έχει πολλά λεφτά και θέλει να διασφαλίσει λεφτά, είναι δύσκολο να το βρει ή αν το αγοράζει, το αγοράζει πανάκριβα. Και εδώ, αν δείτε τράπεζα της Ελλάδος, πηγαίνετε κάντε να δείτε διαφορά αγοράς και πώλησης χρυσών νομισμάτων. Θα δείτε ότι είναι τεράστια και μάλιστα μονοπωλιακά υψηλή για να αποτρέπει. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν τι θα κάνει αν μια κεντρική τράπεζα ρίχνει ένα χρυσό νομισμά για ιδιώτες επενδυτές στη διεθνή αγορά. Προσκύνημα θα κάνει. Προσκύνημα θα κάνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι εύκολο, εύκολο ως προς το τεχνικό κομμάτι να βρεις λύσεις αρκεί να αποκτήσει την κυριαρχία στου λαού και οι κοινωνικοπολιτικές προϋποθέσεις, δηλαδή ένας λαός σε εγρήγορση που έχει ανατρέψει αυτό το σάπιο διεφθαρμένο καθεστώς, έχει αναδείξει μορφές δικής του διακυβέρνησης, πραγματικά ο λαός ενάθεται στον τόπο του, εξασφαλίζει τα δικαιώματά του και προχωράει. Υπάρχουν τρόποι και μάλιστα με δύο τρόπο πρέπει να το κάνουμε με δύο τρόπο τόσο πολύ φωναχτά που να του προκαλέσουμε τέτοια συντριβή στις τράπεζες και στις αγορές, ώστε να τρέχουν σαν παλαβή να περισσώσουν ό,τι μπορούν από το άθλιο τραπεζικό σύστημα που έχουν διαμορφώσει, αυτό την τερατογένεση που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία. Πρόσφατα μια αμερικάνικη έρευνα από πανεπιστήμια που πρημοδοτήθηκε από το εθνικό, από την Εθνική Επιτροπή, από το Εθνικό Γραφείο, να το πούμε έτσι, οικονομικής έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου, μια κρατική υπηρεσία που μετράει την οικονομική ύφεση. Είναι η μόνη χώρα που έχει μια τέτοια υπηρεσία. Λοιπόν, χρηματοδοτήθηκε και έβγαλε ότι από το σύνολο των τραπεζικών συναλλαγών στην αμερικανική οικονομία, για η πραγματική οικονομία χρειάζεται μόνο το 5%. Όλο το υπόλοιπο είναι τραπεζικές πράξεις που αφορούν κερδοσκοπία στις χρηματαγορές. Δεν αφορούν καθόλου την πραγματική οικονομία. Αυτή την τερατογένεση εμείς πρέπει να προκαλέσουμε τέτοιους ρυθμούς, ώστε να αρχίσει να καταραίει αυτό το σύστημα. Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, θα απελευθερώσουμε πάρα πολύ δυναμικό, κοινωνικό δυναμικό δηλαδή, από χώρες οι οποίες θα σου λένε τώρα να προστατεύσουν τις τράπεζες, τα ενεργητικά, όταν αρχίσουν και καταραίουν αυτά τα πράγματα, οπότε μπορεί οι λαοί να αρχίσουν να κινούνται διαφορετικά. Και δεύτερο, πολύ σημαντικό, θα μας επιτρέψει να εξαγοράσουμε το χρόνο που χρειαζόμαστε, ώστε γρήγορα να ανατάξουμε την οικονομία χωρίς σοβαρές απειλές και πιέσεις. Δηλαδή, θα ασχοληθούν με το να διασώσουν τις μεγάλες τράπεζες και τις αγορές και δεν θα έχουν χρόνο να ασχοληθούν με εμάς. Χοντρικά να το πούμε έτσι. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε με βροντερή φωνή, με τακτικές και κινήσεις τέτοιες που να τους δημιουργήσεις πανικό, κυριολεκτικό πανικό. Που έτσι αλλιώς θα γίνει. Με ένας λαός πώς μπορεί το. Μα είναι πολύ απλό. Απεξάρτηση. Με απεξάρτηση από το τραπεζικό σύστημα. Εάν δεν του έχει ανάγκη, που δεν του έχει ανάγκη. Εγώ πείτε τι το κάνω. Και όσοι είμαστε εδώ μέσα. Μα δεν είναι ατομικά. Είναι μια οικονομία στο σύνολό τη. Το έχουν κάνει άλλοι λαοί. Ποιο πολιτικό φορέα θα το εφαρμόσει αυτό. Ο λαό θα το εφαρμόσει αναδεικνύοντα τι δυνάμει τι δικέ του. Φορεί υπάρχουν από τα λαϊκά κινήματα βάση μέχρι το ΕΠΑΜ. Υπάρχουν τον τρόπο θα τον βρούμε όλοι μαζί σαν συλλογική δράση. Δεν θα το βρει καμιά φωτισμένη ηγεσία. Ακούστε να δείτε. Για να το ξεκαθαρίσουμε, μια και αυτό. Είδαμε και στις πλατείες, είδαμε και τους παππούδες, είδαμε όλοι αυτοί. Βρήξανε 5-6 δακρυγόνα. Άρχισε για το καλοκαίρι. Γίνεται μια κλιμάκωση. Κλιμάκωση του τοπίου. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Δίνουμε μάχη με μια γενικευμένη κλιμάκωση. Το γεγονός ότι συζητάμε με αυτούς τους όρους εδώ. Το γεγονός ότι μια ολόκληρη κοινωνία μαζεύεται και συζητάει αυτά τα πράγματα και όχι μέσα στο Μαδρί, δηλαδή με κάποιους τσέχικες που πηγαίνουν εκεί πέρα και τους μηχανισμούς του. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ στην ελληνική νεότερη πολιτική ιστορία. Πρέπει να υπάρξει όμως ένα επόμενο. Με στο χέρι σου είναι, φίλε μου, όπως και στο χέρι μου είναι. Δηλαδή, όλοι μαζί να βρούμε αυτή τη διάσταση. Αυτή την πάλι κάνουμε. Και το πρώτο βασικό ζήτημα είναι η αφύπνιση του κόσμου, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να το μάθουμε να μην φοβάται. Το τέρας είναι χάρτινο. Μπορούμε να το συντρίψουμε ανά πάσα στιγμή. Ποια είναι το αδύναμο σημείο του. Δεν το έχουμε ανάγκη. Πολύ ωραία. Ας πούμε τώρα εγώ έχω αρχίσει με ένα συμβούλιο ελεύθερος επαγγελματίας. Ό,τι μπορώ. Δεν είναι ατομικό το θέμα. Είναι για έναν λαό. Εγώ μιλάω τι πολιτικές αντιπροσωπείς ο ολόκληρος ο λαός. Δεν πληρώνουμε το χαράτσι όπως είχαμε τώρα. Δεν το πληρώνουμε. Ας πούμε προσωπικά όμως η κυβέρνηση με τοκίζει εμένα. Δηλαδή αν δεν ανατρέψει αυτό το πράγμα,
Αυτό είναι ο στόχο. Να τον ανατρέψουν. Μα εμεί δεν λέμε ποτέ, δεν είπαμε ποτέ από την αρχή να μην πληρώσει το χαράτσι ή οποιοδήποτε μην πληρώσει το χαράτσι για να τι καπουλάρει. Όχι, εμεί μιλάμε. Ξεκινάμε για να του ανατρέψουμε. Το πώ θα του ανατρέψουμε έχει να κάνει με τη δική μα προσωπική και συλλογική δράση. Δεν υπάρχει συνταγή εδώ. Και να σα πω και κάτι άλλο. Εμεί ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία του μετόπου και όλο αυτό τη δράση για να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα στον ίδιο τον κόσμο στην κρίσιμη στιγμή να μην τα βρει σκούρα. Γιατί τα μεγάλα λαϊκά κινήματα, οι λαϊκέ εποπτείε που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο και τέλο πάντων η ιστορία έχει επιδείξει πολλέ φορέ, έχει δείξει ότι ο λαό είχε φτάσει ακόμη και στην κατάκτηση τη εξουσία και φτάσει με του δικού του όρου και ξαφνικά τα χάνει. Γιατί τα είχα. Γιατί είχε υπέρμετρη εμπιστοσύνη στους ηγέτες του. Γιατί πίστευε ότι με το να αναθέσει την αποστολή στους ηγέτες του ήταν καλυμμένος. Αυτό το λάθος δεν θα το ξανακάνουμε όσο δύσκολο και αν είναι να το καταλάβει ο απλός άνθρωπος το πώς, με ποιο τρόπο θα το κάνουμε. Όχι να αναστρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση, να φτιάξουμε μια καινούργια στην ίδια δομή, αλλά πρέπει να δούμε πώς δημιουργείται η εξουσία και πώς μπορούμε μέσα από την αλλαγή της εξουσίας να πάμε σε αυτά που βλέπουμε. Έτσι μόνο λοιπόν. Όχι βέβαια, μα γι' αυτό μιλάμε για έναν τρόπο, για ένα νέο σύστημα άσκησης πολιτικής και πολιτικής εξουσίας. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ζήτημα της αλλαγής κυβέρνησης. Προσωπικά πιστεύω, αν και δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει, έχουμε κοινή άποψη, η στάση ας πούμε στο ΕΠΑΜ, εγώ πιστεύω ότι το σύγχρονο επίπεδο, αν θέλετε, της κοινωνίας και η τεχνολογία και οι υποδομές της επιτρέπουν να μην έχουμε κυβέρνηση. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν έχουμε λόγο να υπάρχουν κυβέρνηση. Λιγάκι να μην γίνεται διάλογος μόνο, αν έχετε την καλοσύνη, να θέτουμε ερωτήσεις και να υπάρχει μια απάντηση για να συντομεύουμε τη διαδικασία κάπως. Θα με συγχωρέσετε, μόλις τελειώσετε, ο κύριος προηγουμένως είχε σειρά και θα έρθει να σας έρθει. Η ερώτηση είναι η εξής, με δεδομένο ότι το μοντέλο του υπαρκτού σοσιαλισμού, το οποίο απέτυχε, παταγωγός, το λέω εγώ, το λέω πραγματικότητα, και έδωσε το πράσινο φως, αν θέλετε, στην περίφημη σχολή του Σικάγο, το Friedman. Μετά από το κοινωνικό κράτος πήγε να εξαπλώσει τη Γαλλία από το 1981 ο Μιτεράν και το σταμάτησε και το 1985 ο Παπανδρέου. Φτάσαμε λοιπόν στο τσουνάμι αυτή τη φιλελεύθερη οικονομία. Εμείς πήραμε και κάναμε όλα αυτά που λέτε. Η δομή και η λειτουργία του κράτους μετά, αν με επιτρέπετε να πω κράτους, πώς θα είναι. Δηλαδή, ένας ελεύθερος επιχειρηματίας δεν θα είναι σε ελεύθερο ανταγωνισμό, δεν θα είναι ίδιο να είναι που θα δουλεύει. Ωραία, εκεί λοιπόν ποιος θα έχει τη στρόφη για να ελέγξει. Το τραπεζικό σύστημα, τι θα δώσει, δεν θα δώσει, τι θα κάνει. Το τραπεζικό σύστημα. Έχουμε έναν κρατικό παρεμβατισμό 100% ή θα έχουμε μια οικονομία τύπου Keynes, ωραία. Εδώ δεν υπάρχουν μοντέλα. Εδώ το ζήτημα αντιμετωπίζεται. Να μισό. Για μένα η οικονομία και τα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας αντιμετωπίζονται με βάση τις ανάγκες που έχεις. Κάνεις μια εκτίμηση κόστος-οφέλους και προχωράς. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπέρ γενικά της κρατικής ιδιοκτησίας αδιαμορφίλητα. Θα πρέπει να μου αποδείξεις στην πράξη ότι είναι η καλύτερη μορφή ιδιοκτησίας για να μπορέσει να αποδεχθεί. Ωστόσο, η πράξη αποδεικνύει ότι, για παράδειγμα, στο τραπεζικό σύστημα οφείλουμε τις 7-8 μεγάλες τράπεζες να τις πάρουμε στα χέρια μας. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να υπάρξει άσκηση επιστολικής πολιτικής προς όφελος της οικονομίας, ειδικά σε μια οικονομία που έχει τρομακτικά παραγωγικά ελλείμματα και ελλείμματα υποδομών. Δηλαδή, ο δικός μας σιδηρόδρομος είναι ο σιδηρόδρομος, για παράδειγμα, της Γαλλίας του 19ου αιώνα. Δηλαδή, αυτό, αν θέλετε, υπάρχει μια μελέτη, ας πούμε, για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα. Για να γίνει αυτό και να είναι στο επίπεδο των ανεπτυγμένων χωρών, όχι μόνο των διπλανών μας χωρών. Έτσι, το σιδηροδρομικό δίκτυο των λαϊκών δημοκρατιών που υπήρχε πριν ήταν το πιο ανεπτυγμένο δίκτυο σιδηροδρομικό στην Ευρώπη. Ανεξάρτητα το τι έγινε μετά και το πώς έγινε και πώς εκπήθηκε. Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε, και μάλιστα πολύ γρήγορα, σε πολύ συντομονικό διάστημα, χρειαζόμαστε ένα νόμο εργατικών κυριών πάνω από 1.200.000 εργάτες για 5 χρόνια να δουλεύουν μόνο για υποδομές σιδηροδρομικού δικτύου, έτσι ώστε το τελευταίο χωριό να έχει το τρένο. Για να μην χρειάζεται το αυτοκίνητο, ιστορίες εναλλακτικές και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ δημιουργούνται τεράστια προβλήματα με την κεφάλαια, πού θα το βρούμε το εργατικό δυναμικό αυτό, πώς θα συνδυαστεί για αυτή η ιστορία. Είναι πάρα πολλά. Άρα εκεί παίζει κορυφαίο ρόλο το κράτος. Το κράτος όμως όχι αυτό που έχουμε, αλλά ένα κράτος που θα αποκτήσει ανεξάρτητη διοίκηση. Τι σημαίνει ανεξάρτητη διοίκηση?
σημαίνει ότι δεν ελέγχεται από το πολιτικό προϊστάμενο. Από ποιον ελέγχεται? Από το κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται πολιτικούς προϊσταμένους. Άρα τι κερδίζουμε? 30.000 πολιτικές θέσεις καθαρούν. 30.000 σήμερα στο κράτος είναι οι πολιτικές θέσεις του κράτους, λόγω του κομματικού κράτους. Δηλαδή το κυβερνόμενο κόμμα που διορίζει πολιτικά στελέχη στο κράτος, προκειμένου να διευκολύνει και το πέρασμα της δικής του πολιτικής. Αυτό δεν χρειαζόμαστε. Μπορούμε να έχουμε ένα εργαζόμενο αντιπροσωπευτικό σώμα που ασκεί ταυτόχρονα την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία με βάση επιτροπές που εποπτεύουν την ανεξάρτητη διοίκηση που ξέρει να λειτουργεί από μόνη της. Αυτά. Δεν χρειάζονται μοντέλα, τα ξέρουμε, δουλεύουν σε άλλες χώρες. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε εμπειρίες και να προχωρήσουμε μπροστά μπροστά. Αρκεί να πούμε ότι από ποια αφετηρία, ποια συμφέροντα είναι η δική μας αφετηρία. Αν είναι τα λαϊκά, εργατικά συμφέροντα ή είναι τα συμφέροντα μιας πλουτοκρατίας που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η πλουτοκρατία στον τόπο. Με κρατικοδίωτο τρόπο, γιατί αυτό κάνει το κράτος στον Ευρώπη. Υποστηρίζει την υψηλή εταιρική απόδοση 190 επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτούς, για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να δεσμεύσεις τα λεφτά του διαθέσιμα την επόμενη μέρα που πάρεις την εξουσία. Κρατικός επίτροπος 190 επιχειρηματικούς ομίλους, μαζί με μια εργατική επιτροπή, η οποία γιατί εργαζόμενοι ξέρουν, που είναι για παράδειγμα το 1,2 δισεκατομμύρια σε πλάκες χρυσού που αυτή τη στιγμή έχει η Χαγεμουργική, ο Όμιλος Αγγελόπουλου, αλλά στους 700 εργάτες τους έχουν επί 6 μήνες απλήρωτους και τώρα κάνουν επίσης εργασίας. Με καταλαβαίνω. Αυτά τα μετά, αλλά αυτά, να κάτσουμε κάτω να δούμε με βάση τις ανάγκες και τα συμφέροντα πραγματικά τι προέχει για μας. Ο εργάτης να είναι να δουλεύει και να έχει απολαβές σύμφωνα με τις ανάγκες του. Άρα προσαρμόζεις όλη τη βιομηχανική σου πολιτική και την ανάπτυξη σε αυτό. Από την άλλη, θέλω το μικρομεσαίο, αλλά θέλω το μικρομεσαίο να μου αποδίδει. Δηλαδή, πριν στη δεκαετία του 90 είχα γνωρίσει μηχανουργία τα οποία δουλεύανε με άψογο τρόπο σε εφαρμογές μηχανικής, οι οποίες είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένες και κοστοφόρες για την ελληνική οικονομία. Όπως για παράδειγμα πετρελομηχανές, ειδικές εφαρμογές τούρμπο και τέτοια πράγματα. Μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, οι οποίες κάνανε εξαιρετικές εφαρμογές. Φτιάχνανε σχάστες του τούρμπο, για όποιον ξέρει και ασχολείται με αυτά. Στο 1/100 της τιμής που εισάγονταν από το εξωτερικό και με ποιότητα την οποία έχουμε τιμήσει την πουλάμε, φτιάχναμε εδώ και τα πουλάμε στις ΗΠΑ. Στις αυτοκινητομηχανίες των ΗΠΑ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα κλείσανε. Εγώ τα θέλω ανοιχτά, με ενδιαφέρει, αλλά με βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Με βάση ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά μου προσδίδει προσθέμενη αξία στην οικονομία, μου αυξάνει τα εισοδήματα, την απασχόληση, την τεχνολογία παραγωγής. Αν μπορεί να συνεισφέρει αυτό, τον θέλω. Και θα τον θέλω να τον στηρίξω σε αυτήν την ιστορία. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να απαντήσουμε. Από εκεί και πέρα, το τι θα υποδομηθεί. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι η κοινωνία ή η ανθρωπότητα σώζεται με συνταγές. Εκεί η μεγάλη αποτυχία, αν θέλει και λίγο, προέρχομαι από την ιδεολογία και δεν έχω καταλήψει την ιδεολογία μου, παρά την τεράστια τραγωδία που υπήρξε στον υπαρδοσιασμό, είναι το εξής, ότι στήσανε μια γραφειοκρατική συνταγή που τη φορέσανε στους λαούς ανεξάρτητα με τις επιθυμίες, τις απόψεις, τα συμφέροντα και την πραγματική ανάδειξη αυτών των λαών σε κυρίαρχους του πολιτικού συστήματος, της εξουσίας και του τόπου. Εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό κατέρευσαν το πράγμα. Αυτό το λάθος ελπίζω να το σάγει. Ο νεαρός, μισό λεπτό, ο νεαρός και μετά αμέσως εσάς. Γεια σας. Λάβρο Αγγιβιάδης από Λιτράκη. Συμφωνώ με τα πλήστα από όσα είπατε. Ο λόγος σας είναι μεστός και κατανοητός για τους περισσότερους, σε έννοιες οι οποίες τεχνιέντος παραμένουν αόριστες για το λαό. Διακρίνω μια λαϊκή αποδοχή και διαβλέπω σοβαρό εκλογικό επιτύπωμα που είναι η Ουπαλαϊκή του Μετόπου σε επερχόμενη εκλογική διαδικασία. Όμως, η εμπειρία δείχνει ότι τα κόμματα, άπαξ και αναλάβουν εξουσία, απεμπολούν τις ιδεολογικές θέσεις, μεταλλάσσονται, είτε διότι αφομοιώνονται από το υπάρχον σύστημα, είτε διότι υποκύπτουν σε κάποιες πιέσεις. Εσείς και η ομάδα σας, κατά πόσο είσαστε διατεθειμένος, με δεδομένα αυτά που είπα πριν και θα έχετε την αποδοχή που εγώ πιστεύω, κατά πόσο είστε διατεθειμένος να υπερασπιστείτε τις θέσεις σας και τις ιδέες σας και κατά πόσο είσαστε διατεθειμένος να μην υποκύψετε σε οποιαδήποτε μορφή της κοινωνικής πίεσης. Κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα δεν είναι προσωπικό.
Δηλαδή και να πω κι εγώ αδέλφω, δεν πρόκειται να υποκύψω τις διαδικασίες. Όποιος δεν πιστεύει πρέπει να είναι χαζός. Όχι, πολύ απλά λέω. Μπορεί να σας το πω. Και λοιπόν, όποιος δεν πιστεύει πρέπει να είναι χαζός. Το θέμα δεν είναι το αν τι θα κάνω εγώ. Το θέμα είναι αν διαμορφώνουν διαδικασίες τέτοιες που εξασφαλίζουν το γεγονός ότι οποιοδήποτε κι αν προδώσει, οποιοδήποτε κι αν μείνει πίσω, αυτό το κίνημα, ο ίδιος ο λαός, ο συγκροτημένος σε συλλογικό υποκείμενο λαός, μπορεί να αποφύγει μπροστά. Σωστό. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Και αυτό που το εξασφαλίζουμε. Συλλογική οργάνωση, ανοιχτή οργάνωση, οριζόντια οργάνωση, αυτοοργάνωση, αυτοκέφαλη οργάνωση. Αυτό παλεύω. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι έχουμε αντιβιωτικό και το τραβάμε κάθε φορά που μας πιάνει η όρεξη να καμπανίσουμε το καλάμι, ούτε υπάρχουν αντισώματα δεδομένα. Με δεδομένο ότι ζούμε σε μια κοινωνία δεδομένη, έτσι, με τις πιέσεις που έχουμε και όλα αυτά. Γι' αυτό και επιμένω και ξανά επιμένω και το λέω συνεχώς ότι εδώ δεν ήρθαμε για να μοιράσουμε σαν τραπείες ή να ορίσουμε ποιοι θα είναι οι αρχηγοί μας. Εδώ ήρθαμε να δούμε πώς εν δυνάμει ή ιονεί μπορούμε όλοι να είμαστε στρατηγοί. Όλοι οι προτεργάτες αυτού του πράγματος που καλούμε κάποιον άλλον να βάλει μπροστά. Υπάρχει Πελοπόννησος, ένα πολίτη επάνω, όχι στην ειδική οικονομική ζώνη. Τι σημαίνει αυτό? Η ειδική οικονομική ζώνη είναι μια ειδική κατασκευή της παγκόσμιας οικονομίας, ειδικά των δύο κερδοσκοπικών επενδυτικών κεφαλαίων, που αφορά το εξής. Πρώτον, δημιουργούν ένα κράτος εν κράτη μέσα στην επικράτεια. Όπου εκεί το σύνηθες δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, δεν ισχύει. Ούτε όταν αφορά το αστικό δίκαιο, δηλαδή τις αστικές υποθέσεις, ούτε το εργατικό δίκαιο, ούτε οτιδήποτε. Ακόμη και σε σχέση με το εξωτερικό αλλάζει το καθεστώς. Οι περισσότερες πιο σοβαρές χώρες, οι οποίες πραγματικά θέλησαν να αντιταχθούν ή να ξαναψάξουν τη μοίρα τους, παράδειγμα η Ουκρανία. Η Ουκρανία όταν έριξε το προϊόν της Πορτοκαλής Επανάστασης που τη στήσανε οι Αμερικανοί, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να κλείσει τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Η ειδική οικονομική ζώνη σημαίνει ότι ο λαός είναι υπό αληθινή κατοχή με έναν επενδυτή ο οποίος θα αποφασίζει ποια θα είναι η τύχη του κόσμου σε αυτήν εδώ, σε μια ζώνη. Και εδώ η Πελοπόννησος είναι από τις περιοχές που ο Ρέσλερ διεκδίκασε και πήρε από την προηγούμενη κυβέρνηση, την τωρινή δηλαδή. Είναι τέσσερις μεγάλες περιφέρειες που διεκδίκησε ως πιλωτικό πρόγραμμα αντικών οικονομικών ζωνών. Η μία είναι η Πελοπόννησος, η δεύτερη είναι η Ήπειρος, η τρίτη είναι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι τέσσερις περιοχές που πήραν οι Γερμανοί. Έρχονται και οι Φιλανδοί και οι Γάλλοι, θέλουν και αυτοί. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει οτιδήποτε υπάρχει ως οικονομικό προϊόν στα πλαίσια της οικονομικής ζώνης έχει δικαίωμα επενδυτής. Είτε παράγεις σαν αγρότης, είτε έχει τουριστική επιχείρηση, είτε μανάβικο, είτε ψιλικατζίδικο, έχει δικαίωμα ο επενδυτής. Παίρνει στα ακατάριστα. 5, 3, 10, 10, 6, 10. Δεύτερο. Πώς? Ναι, γι' αυτό συστήθηκε ο Καλλικράτης, το έχω πει εγώ από την αρχή πολύ πριν γεννηθεί το θέμα αυτό. Γιατί οι περιφέρειες πολύ πιο εύκολα ιδιωτικοποιούνται με το να είναι μη αυτόνομες. Και να λες το εξής, άμα δεν έχεις λεφτά δεν μπορείς να βρεις λεφτά, πήγαινε πουλήσου, ξεπουλήσου για να εξώκει το γεγονός ότι ο κ. Σταυτούλης στο προεκλογικό του πρόγραμμα είχε αξιοποίηση των ειδικών σύγχρονων πιστωτικών μεθόδων για έσοδα. Ποιο είναι αυτό? Οι ζώνες. Λοιπόν, το δεύτερο βασικό ζήτημα είναι ότι το εργατικό δυναμικό που μπορεί να αξιοποιήσει ή θέλει να αξιοποιήσει στα πλαίσια της ειδικής ζώνης είναι στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή. Που σημαίνει είτε αξιοποιεί το προσωπικό που έχει ή τον κόσμο που έχει εδώ ή φέρνει από έξω από την ειδική ζώνη με ειδική άδεια. Δεν μπαίνει στην ειδική ζώνη έτσι όπως μπαίναμε εδώ. Πάω στο χωριό μου. Πάσω. Αμπράβο. Θέλει ειδική άδεια η οποία δίνεται από τις δυνάμεις κατοχής, δηλαδή τον επενδυτή. Το τρίτο είναι ότι αν δεν επαρκεί ή δεν το συμφέρει το εργατικό δυναμικό που υπάρχει στην ζώνη ή το εργατικό δυναμικό που μπορεί να βρει σε μια αγορά, μπορεί να εισάγει εργατικό δυναμικό δικό του. Και δεν έχει λόγο, έχει 2-2,5 εκατομμύρια εξαθλιωμένους μετανάστες στη χώρα. Γιατί υπογράψαμε το Δουβλίνο 1 και 2? Εκεί θα καταλήγαμε, το ξέραμε.
Και οπότε όταν οι Γερμανοί σου είπαν το εξής, εφόσον τώρα δεν μπορείς να δανειστείς, δεν μπορείς να αξιοποιήσεις τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα λεγόμενα κοινοτικά που σας στήριξες, έτσι. Yeah. Και φωνάζουν όλοι, μα δεν τα αξιοποιούμε. Δεν τα αξιοποιούμε, γιατί η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων προϋποθέτει δανεισμό. Για κάθε 100 ευρώ που παίρναμε από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δανειζόμασταν 400 για να τα αξιοποιήσουμε και να καλύψουμε και τις τρύπες που ανοίγαν αυτά. Τώρα που δεν μπορούμε να δανειστούμε για να βάλουμε τη διεθνή συμμετοχή και να καλύψουμε τις τρύπες από τα κονδύλια αυτά, τι κάνουμε, δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Οπότε έρχονται οι Γερμανοί και σου λέει, θα τα απορροφήσω εγώ για σένα. Θα το και σαν φάσα να πτύξω. Θα πάρω και τα λεφτά ως κεφάλαιο ανάπτυξης για αυτές τις ευρωζώνες, αλλά θα μου δώσει ειδικό καθεστώς που λέγεται ειδική οικονομική ζώνη. Αυτό είναι η ειδική οικονομική ζώνη. Οι πιο σοβαρές χώρες, αυτές που σέβονται το λαό τους, τις κλείσανε ακόμη και όταν είχαν ανοίξει. Ήταν τεράστια καταστροφή. Από κάθε άποψη. Κόλλησε το γεγονός ότι χάνεις την κυριαρχία σου σε αυτές τις ζώνες. Γι' αυτό ψηφίσανε στον εφαρμοστικό νόμο που συνόδευσε την επόμενη μέρα δηλαδή του λεγόμενου μεσοπρόθεσμου, ψηφίσανε τον εφαρμοστικό νόμο. Ο εφαρμοστικός νόμος προβλέπει το δικαίωμα επιφανείας. Δηλαδή, μέχρι τώρα οι νομικοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, όποιος έχει ιδιοκτησία, δηλαδή την ιδιοκτησία που έχετε, είτε ιδιωτική ιδιοκτησία στα κινητά σας, είτε στην επιχείρηση σας. Ιδιοκτησία προϋποθέτει νομή, κατοχή και κυριότητα. Με το δικαίωμα επιφανείας σπάει η κυριότητα από την ιδιοκτησία. Δηλαδή, άλλος μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης και άλλος να ασκεί κυριότητα στο αντικείμενο της ιδιοκτησίας. Αυτό ψηφίστηκε και πέρασε από την Εθνική Βουλή. Την ίδια ώρα που άγρια καταστολή γινόταν στο Σύνταγμα για να περάσουν αυτά με το λαό που είχε ξεσηκωθεί. Δηλαδή αυτό που ισχύει στην Αγγλία. Πώς? Τι σημαίνει αυτό που ισχύει στην Αγγλία. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εσείς μπορεί να έχετε ιδιοκτησία, αλλά έχει κυριότητα πάνω στην ιδιοκτησία σας, ειδικά αν οι δικές σας ιδιοκτησίες είναι εντός ειδικής οικονομικής ζώνης. Που σημαίνει ότι κανείς θα μπορεί να έχει επικαρπία πάνω στο οικονομικό αποτέλεσμα της δικής και θα έρχεται, ξέρεις πώς γίνεται, στη Λατινική Αμερική επιτοποδή. Λοιπόν, τεθωρακισμένο αυτοκίνητο, ενοπλή και ένας γραμματωμένος κύριος, ο οποίος έρχεται και σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ τεκμαρτά εκτιμώ ότι το εισόδημά σου αυτή την εποχή, είτε στο εξάμεινο του χρόνου, είναι τόσο 10% δικό. Δεν ξέρω τι θα κάνεις προς το λαιμό σου. Δεν θα μπει στη διαδικασία. Γι' αυτό είναι η ένοπλη. Προσέξτε, οι ειδικές οικονομικές ζώνες θυλάσσονται από τον επενδυτή με μισθοφόρους. Έτσι, κάντε μια βόλτα, όποιος σας δείχνει, κάντε μια βόλτα στα Σκόπια και πηγαίνετε στην ειδική οικονομική ζώνη. Και θα δείτε ποιος τη θυλάσσει. Ποιος τη θυλάσσει και πώς μπαίνεις, αν μπορείς να μπεις στην ειδική οικονομική ζώνη. Έτσι, είναι το ειδικό πάσο αυτό που έχουν, αλλά θυλάσσεται από μισθοφόρους. Γιατί το εθνικό δίκαιο πάει να ισχύει. Άρα οι ελληνικές αρχές δεν έχουν την ίδια ισχύ στην ελληνική οικονομική ζώνη. Γι' αυτό ο κύριος Ρέσελ απέτησε και πήρε την επιτροπή στην ελληνική οικονομική ζώνη. Δηλαδή θα κατασταθεί ειδικός επιτροπός ο οποίος θα διευθετεί τα νομικά κολλήματα με το εθνικό δίκαιο και τις ελληνικές αρχές. Σε κάθε οικονομική ζώνη θα είναι ένας επίτροπος που μαζί με τον Περιφερειάρχη θα διευθετούν τις αντιθέσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και αυτό γίνεται βεβαίως για το καλό μας, για την ανάπτυξή μας. Να προσθέσω κάτι σε σχέση με τον Δακούλη. Όσον αφορά τα σκουπίδια, ότι επιτέλους μας δίνονται τα χέρια για το πού θα εγκατασταθούν τα εργοστάσια. Μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί μέχρι τώρα δεν πάνε να εγκατασταθούν εμείς που ξέρουμε εδώ πέρα στο Σκουπίτσα, φωνάζουν... Μου είχε κάνει εντύπωση σε μια ομιλία του Τατούλη για τα σκουπίδια, που λέει επιτέλους μας δίνονται τα χέρια για το πού θα εγκατασταθούν τα εργοστάσια. Και από κάτω λέει όπου επιλέξει ο επενδυτής. Έρχονται οι ειδικές οικονομικές ζώνες και λένε όπου επιλέξει ο επενδυτής, με μια υπογραφή του Υπουργού, απολυτριώνεται η περιουσία μας. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Ζητώ χίλια συγγνώμη που χαλάω την διαδικασία. Θέλω να σας δώσω μια πληροφορία και γι' αυτό γιατί χαλώ. Εργάζομαι για την Τρίπολη, για το Δήμο Τρυπόλεως. Και ξαφνικά
ενώ κάνουμε μια δουλειά, ένα πόρταλ φτιάχνουμε, δεν είναι πάρα τρομερό, κείμενο για να διαφημίσουμε την περιοχή της Αρκαδίας. Ναι. Και ξαφνικά σκάει επίτροπος Γερμανός μέσα στο Δήμο και απαγορεύει οποιαδήποτε δοσοληψία εάν δεν έχει την έγκριση της κυρίας Μπριγκίτε Χέσε. Αυτό συνέβη προχτές. Δηλαδή είναι σε ισχύ. Δεν είναι κάτι που θα έρθει αργότερα και θα το ανατρέψουμε. Είναι κάτι που το έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι μας. Δυνατά, δυνατά. Ένα κοινό μυστικό που δεν ξέρω αν το ξέρετε. Κανένας αθηναϊκός σταθμός δεν πιάνει από το αριθμό για κάτω. Παρά μόνο το κρατικό κανάλι. Ειδικά στο Τετράκι δεν πιάνει κανείς. Στην ισχυρή. Συνέχεια να πηγαίνουμε στα τζάμπα, να πίνουμε καφέ, όταν σου πέρα έχουμε ίντερνετ για να σας ακούμε σε τέτοια κάτι άλλο. Σε αυτό για αυτό που λέτε, επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, υπάρχει πολλοί έχουν κάνει το εξής. Το ΕΠΑΜ Χανίων, α πούμε, έχει στο δικό του ρευστότητα σταθμό, έχει σχιστήσει αναμεταδότες και ολόκληρη η κρίση καλύπτεται μέσω αναμεταδότων. Θα μου πείτε παράνομα, αλλά τι να κάνουμε. Είναι νόμιμη η κυβέρνηση. Γνώρισα με το σταθμό και του είπα γιατί δεν βάζετε ένα μεταδότηκα που είναι άμεσα και μου είπαν ότι είναι θρίαστα γιατί δεν υπάρχει κανένα σταθμό στην Κορυφαία να αγοράσει αυτό που πουλάμε. Αυτό είναι η ελεύθερη. Είπατε για παρέμβαση στο εισόδημα. Παρέμβαση στην ιδιωτική περιουσία, στα σπίτια μα, στα παιδά μα. Εάν μπορούν να κάνουν στο εισόδημα, θα τα λέγανε στι αφήσει και στην περιουσία. Θα γίνεται έτσι. Να μπορούν να μα πάρουν το σπίτι. Ναι, το κάνουν ήδη. Μπορεί να το έχετε καταλάβει. Το δάνειο που έχετε πάρει, ας πούμε, για αυτό, το πουλάνε ήδη στους ξένους. Τεθλοποιείται και δίνεται στο εξωτερικό και μάλιστα πάρα και ενάντια στο γεγονός ότι εσείς πρέπει να έχουν την έκκληση σας. Δεν μπορούν να το κάνουν. Με αυτό λέω ότι παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ενημέρωση, όχι να έκκληση πρέπει να πάρουν, ωστόσο στην Αθήνα γίνονται κατά κόρο καταγγελίες που τους παίρνουν τράπεζες ή ανακαλύπτουν οι ίδιοι ότι ξαφνικά το δάνειό τους είναι στα χέρια Νορβηγών, Γερμανών, Σκανδιναβών, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τι περίπτωση κάνει ένας δανειολήπτης, κύριε Καζάκη? Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση μόνο του. Γι' αυτό λέμε συλλογική δράση, συλλογική. Να είπε ο κύριος Πρόεδρος του Υπουργού Συλλόγου προηγουμένως. Εδώ έχει σημασία η συλλογική δράση. Ο τρόπος που πρέπει όλοι μαζί να βρούμε τρόπος να αντιδράσουμε. Πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό που περιέγραψα προηγουμένως, που το βιώσανε πολλοί Λατινοαμερικάνικοι λαοί, να έρθουν στο έξω από την πόρτα σου ένοπλοι, μαζί με τον κύριο γραβατωμένο κύριο και να σου λέει στο τεκμαρτό εισόδημα τόσο μου ανήκει γιατί έχω κυριότητα στην περιοχή. Ας υποθέσουμε ότι αφηγείται αυτός ο λαός και ότι αναχτούμε την εξάρτηση των εθνικών δικαιωμάτων. Τότε οι στρατοκρατικοί παράμετροι του διεθνού των ΝΑΤΟ δεν θα δεν όχι, είναι για τον ΝΑΤΟ. Τυχόν παρέμβαση του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που εμείς πάρουμε. Είναι μια συζήτηση η οποία απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Σας πληροφορώ ότι μπορώ να σας διαβεβαιώσω και εκ μέρους των Ελλήνων στρατιωτικών, γιατί το έχει συζητηθεί και με Έλληνες στρατιωτικούς, ότι τέτοιο θέμα δεν υφίσταται στη χώρα. Δηλαδή είναι άμεσα αντιμετωπίσιμη οποιαδήποτε παρέμβαση. Αρκεί βεβαίως να είμαστε, να υπάρχει παλαϊκή ενότητα αυτό. Αυτό ισχύει και για το Ισραήλ. Βεβαίως. Ρωτήσω κάτι. Μήπως γνωρίζετε για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, επειδή μου πάρετε την ιδέα μιλώντας προηγουμένως πριν τις οικονομικές ζώνες, κάτι είπατε ότι παίρνουμε κάτι από χρήματα και δίνουμε 400. Κάτι είπατε ναι, πιθανό, αν κατάλαβα καλά. Ναι, όχι. Μήπως έχετε κάποια να μας φωτίσετε και πώς θα πάρετε τα προγράμματα ΕΣΠΑ, ναι, τα οποία αξιοποιούνται με το Τελικράτη, είτε από την περιφέρεια, είτε από το Βόρειο Κορνό, και ναι, σε στα 10 χρόνια του ευρώ, με τα κοινωνικά πλαίσια στήριξης που μέσα εκεί πέρα εντάσσονται τα ΕΣΠΑ, η συνολική απόδοση αυτών των χρημάτων μας έδωσαν, μας έδωσαν περίπου γύρω στα 50-55 δισεκατομμύρια στο σύνολο, από όλες τις πηγές. Διαφορετικά ταμεία, κοινωνικά, τα πάντα. Για να τα αξιοποιήσουμε εμείς αυτά, τα αξιοποιήσουμε βάλτε με εισαγωγικά, διότι δεν ήρθαν ποτέ ως χρήματα, ήρθαν με συγκεκριμένα προγράμματα και προδιαγραφές. Δηλαδή θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ.
Έτσι δεν ήρθανε πάτα λεφτά και όπου σε βγάλει. Έτσι. Λοιπόν, τα 50-55 δισεκατομμύρια μαστίχησαν 420 δισεκατομμύρια σε δανεισμό. Γιατί έπρεπε να βάλουμε εθνική συμμετοχή και αξιοποίηση των υλοποίησης των προγραμμάτων και την κάλυψη των προγραμμάτων. Δηλαδή για αυτό. Ποσοστό η συμμετοχή και συντήρηση. Δεν είναι μόνο η εθνική συμμετοχή, είναι συντήρηση, παιδιά. Είναι η ιστορία το να διατηρήσω εγώ το έργο. Μετά το τι μου κοστίζει ο εργολάβος που θα το πάρει. Δεν είναι ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι τεράστια κόστη. Ό,τι κάνω εγώ από εκεί πρέπει να το αναπληρώσω με δάνεια. Δεν έχω τις πηγές να το αναπληρώσω. Και αυτά δεν είναι στοιχεία του προπολογισμού. Δηλαδή κάποιος, οποιοδήποτε θέλει να το ψάξει, ανοίγει τον προπολογισμό και να βρει. Όλο το πρόγραμμα επενδύσεων πηγαίνει στην αναζήτηση ή στην αξιοποίηση, το τράβηγμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όλο το πρόγραμμα των επενδύσεων πρημοδοτείται ή χρηματοδοτείται από δάνεια. Μόνο αυτό αν πάρετε, τρελά τα λεφτά. Σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα 40% από ένα πρόγραμμα που ονομάζουμε ΕΣΠΑ, το 60% λοιπόν είναι η ίδια συμμετοχή. Κανένα δεν έχει το 60% και φέρνει τραπεζικό δανεισμό. Τόσο άκρη. Αυτό είναι το αυτό Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα για το χαράτσι που μας έχει επιβληθεί μέσα από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Ωραία ήταν όλα αυτά που είπε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίτσια, αλλά για μένα πέρα από νομικίστικο το θέμα, αυτή η διαστροφή που έχουν οι δικηγόροι, το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Αν είμαστε αποφασισμένοι, φίλε μου, αν είμαστε αποφασισμένοι να το τραβήξουμε. Η δική μου ταπεινή γνώμη είναι δεν πληρώνουμε το χαράτσι. Θέλετε να πληρώσουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ μέσω ATM, να το πληρώσουμε. Θέλετε να κάνετε ασφαλιστικά μέτρα, άχρηστα είναι για μένα. Ήδη στη Θεσσαλονίκη, τη γιαγιά των 90 χρονών, τη στέλνησαν αυτό το δικαίωμα. Άρα η λύση είναι καθαρά πολιτική. Αν με επιτρέπετε για ακόμα. Επειδή θα ανατρέψω όλα όσα θέλετε να πείτε, γι' αυτό για να σας διακόψω. Για να μην έχουμε. Ας το τελειώσουμε. Η λύση είναι καθαρά πολιτική για μένα και πού είναι διατεθειμένος ο καθένας να φτάσει και αν είναι διατεθειμένος να κάνει κάποιες θυσίες. Δεν το πληρώνω, μου το κόβουνε, το ενώνω και με πάνε αυτόφορο. Ας έρθει ο δικαστής που έχει τα κουράγια για το εθνικό ανάστημα να με δικάσει και να με καταδικάσει. Για ένα χαράτσι που είναι αντισυνταγματικό. Αν το κάνουμε. Ο μόνος τρόπος, φίλε, που ρώτησες προηγουμένως, πώς θα αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση, πώς θα αντιπαλέψουμε αυτή την κυβέρνηση, είναι αυτός. Πρέπει να αποφασίσουμε ατομικά ο καθένας, αλλά και ομαδικά, να κάνουμε θυσίες, να υποστούμε κάποια πράγματα. Να μην, και αφού σε δικάσει και σε καταδικάσει, να μην πληρώσεις το αντίτιμο της φυλάκισης, αλλά να πας φυλακή για να προκριθείς άλλος στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας παίρνουν την ψυχή, μας παίρνουν τη ζωή των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Εγώ είμαι 60 χρονών, είμαι γενιά του Πολυτεχνείου. Οφείλουμε η γενιά του Πολυτεχνείου να ζητήσουμε συγγνώμη για τη χώρα που παραδίδουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Το πρόβλημά μου είναι ότι πριν 30 χρόνια κάθισα στον καναπέ και ξανασηκώθηκα τώρα. Δεν έχω σκοπό να ξανακαθίσω στον καναπέ. Δεν θέλω να παραδώσω τη χώρα μου ούτε στους Γερμανούς, ούτε στους Γάλλους, ούτε στους Εγγλέζους. Θέλω να την παραδώσω στα παιδιά μου. Από τα παιδιά μου τη δανείστηκα τη χώρα μου και από τα εγγόνια μου. Ούτε από τον Άιχεμπαχ, ούτε από τον Παπαμαρκάκη που μου ήρθε ως φιλέλληνα, γιατί μόνο Έλληνας δεν είναι. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή πρόσκληση, ξαναβρίσκομαι.
πριν το πω, το δεύτερη φορά, η τρίτη φορά που θα έρθει λίγο κόσμο, ζούμε σε μια ιδιαίτερη καμπή, όπως γνώρισε τις εμπειρικές στην χώρα. Εγώ που πήγα από την αρχή και έχω τονίσει ότι η περίοδος στην οποία ζούμε, μάλιστα μόλις πρόσφατα τώρα μου είπαν μια πληροφορία ότι η κυβέρνηση πήρε ψήφο το προγραμματικό development 255 με σύνολο 300, να ξέρουμε πώς είναι προδότες, δηλαδή. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, αν όντως είναι έτσι, συμπέρατε ότι ο κύριος Κουβέλης 293 παρόντες. Στην 200, μάλιστα. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο κύριος Κουβέλης ψήφισε μάλλον τον κύριο Παπαδήμο, γενικεύεται, φαίνεται το μίασμα. Δεν έχει σημασία. Καλό είναι αυτό, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο, η ήρα το στάρι. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε όλη αυτή την εξέλιξη όλα αυτά είναι θετική εξέλιξη. Γιατί είναι θετική εξέλιξη, διότι ξεκαθαρίζει το ποιος είναι με ποιον, το ποιος ποιον δηλαδή. Αφενός και αφετέρου εξαναγκάζει το ολόκληρο πολιτικό σύστημα να χρησιμοποιήσει τις εφεδρείες του και να τις κάψει. Το σύνολο των πολιτικών εφεδριών σήμερα του κυρίαρχου συστήματος καίγονται μπροστά στο ολόκληρο λαό, αποκαλύπτονται. Όπως λένε, ο κύριος Καρζαφέρης, μόλις χθες προχθές, είπε και τον κύριο Παπαγγελά ότι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι το κομμουνιστικό μίασμα και πρέπει να το περιορίσουμε, διότι είμαστε Ευρωπαίοι και Ευρωπαϊστές και πρέπει να διατηρήσουμε τον Ευρωπαϊκό μας απέναντι στο κομμουνιστικό κίνδυνο. Αυτά βεβαίως θυμίζουν 36, είναι σαφέστατα. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν γίνει τρεις φορές ξανά σε τέτοιες ανώμαλες υπό κοινοβουλευτικό μανδύα ανομαλία, δηλαδή πολιτική ανομαλία που έχει χαρακτηριστεί. Την πρώτη φορά το 1925, όπου μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας παρήχθηκε η δικτατορία του Πάγκαλου, του παππού του αντιπροέδρου. Η δεύτερη φορά είναι τον Απρίλιο του 1936, όπου και τότε μια υπερκομματική κρίση ακομμάτιστη, όπως λέγονταν, κυβέρνηση με εντολή του Γεωργίου του Βήτα, του Γεωργίου, του βασιλιά Γεωργίου, και με τον εξαναγκασμό από τα συγκροτήματα τύπου της εποχής, ειδικά τον Λαμπράκη, τον Γιώργιο Λαμπράκη, τον εμπειρό των εφημερίδων Αθηναϊκά Νέα και Ελεύθερο Βήμα, που εξανάγκασε τον κόμμα των Φιλελευθέρων να ψηφίσει το Μεταξά και μετά να μας οδηγήσει 4η Αυγούστου του 1936. Και το τελευταίο βεβαίως είναι τα γνωστά Ιουλιανά, είναι πιο κοντά μας, με τις κυβερνήσεις της λεγόμενης αποστασίας προς το γονιμασί. Την ουσία τι ήταν οι κυβερνήσεις αυτές, δοτές κυβερνήσεις, οι οποίες προετοίμασαν το έδαφος για τη Χούντα. Λοιπόν, αν προσέξετε το λεκτικό ή τον προβληματισμό αυτών των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε, δημιουργούν προϋποθέσεις πραγματικής εκτροπής. Πέρα από το γεγονός ότι έχουμε εκτροπή. Εκτροπή με κοινοβουλευτικό μανδύα. Ξεκινήσαμε με την παραβίαση βασικών διατάξεων του Συντάγματος με πρώτη και κύρια την αντεμπόλη της εθνικής κυριαρχίας. Και καταλήξαμε με την κατάλυση του άρθρου 1 του Συντάγματος, δηλαδή της λαϊκής κυριαρχίας. Το πολιτικό σύστημα πλέον δεν εδράζεται στη λαϊκή εντολή, ούτε καν τυπικά. Συνεχίζει και οργανώνεται, δημιούργησε, επινόησε μια νέου τύπου διακυβέρνηση, η οποία δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, από καμία διάταξη του Συντάγματος. Και μάλιστα με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 109, με βάση το οποίο διορίστηκε ως Πρωθυπουργός ο κ. Παπαδήμος, προσέξτε, είναι διορισμένος Πρωθυπουργός και όχι όπως ηλικιωδός και ανοήτως αναφέρεται στη Βουλή και από τον ίδιο, αλλά και από τα κοράσια του, ως εντολοδόχος Πρωθυπουργός. Εντολοδόχος μπορεί να είναι μόνο όταν του δώσει εντολή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά από εκλογές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν προβλέπεται άλλος τρόπος από το Συντάγμα. Με το Προεδρικό Διάταγμα 109, στις 11 του 2011, σημαντική ημερομηνία, να την κρατήσουμε, όπως και με την ψήφο στις προγραμματικές δηλώσεις, έχουμε κανονικό πραξικόπημα στη χώρα. Και με αυτή την έννοια, όσοι εμπλέκονται εκεί, φυσικά μπορούν να διωχθούν ως πραξικοπηματίες
όπως διώθηκαν οι πραξικοπηματίες σύν την ΕΣΧΑΤΗ προδοσία, διότι δεν είναι μόνο πραξικόπημα, είναι υπό την εντολή, ανοιχτή εντολή και απειλή ξένων δυνάμεων και κέντρων που τα είδαμε πώς εξελίσσονται. Και άλλωστε, όπως είπε και ο κύριος Παπαδήμος, ξεκάθαρα η κυβέρνηση αυτή συλλογείται στη βάση του να επιτελέσει το έργο που τους έχουν αναθέσει άλλοι. Μάλιστα, ο κύριος Παπαδήμος είχε το θράσος, για να καταλάβουμε σε τι μέγεθος, σε τι καθεστώς ζούμε, είχε το θράσος να απευθυνθεί στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και να τους απαιτήσει την υπογραφή, τον έγγραφο, την υπογραφή των δεσμεύσεων που απαιτεί ο κύριος Όγγιρεν μέσα στη Βουλή, σαν στοιχείο της συνέχισης του δικού του κυβερνητικού έργου. Και αν ξέρουμε πώς ασχολούνται στα κάνουν οι άλλοι. Βεβαίως, ο Σαμαράς είπε ότι εγώ δεν υπογράφω. Βεβαίως, έχει υπογράψει ήδη. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση. Αυτά τώρα είναι για να γελάμε μεταξύ μας. Ωραίο ανέκδοτο, πάμε στο άλλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία. Πρώτον, γιατί σαφέστατα ο λαός με τον πιο καταφανή τρόπο είναι ενάντια και στις συμφωνίες και στις πολιτικές που εφαρμόζονται και συνολικά στην όλη πορεία που ακολουθεί αυτή η χώρα και που τους έχει επιβληθεί από την Ευρωζώνη. Κορύφωση αυτής της ιστορίας ήταν αυτό που έγινε στις 28 Οκτωβρίου την επέτειο. Και για πρώτη φορά η επέτειος αυτή απέκτησε το πραγματικό νόημα που πρέπει να έχει αυτή η επέτειος, το νόημα δηλαδή που τους δώσαν οι πρώτοι αγωνιστές όταν ξεκινήσανε τον 1ο Οκτώβριο του 1941, καταθέτοντας στεφάνια στα ηρώα της χώρας με πρώτους τους αναπήρους του Αλβανικού και με την νεολαία, κάτω από τα πυρά των δυνάμεων κατοχής και την έφυπη αστυνομία των Ιταλών, να θερίζει κυριολεκτικά την αυτόνομη διαδήλωση που έχει τότε. Έτσι καθιερώθηκε 28 Οκτωβρίου. Όχι για να έρθει λίγο κάτι παππούλιας και να τον τιμά ο λαός. Οι παρέλασεις και οι επέτειοι γίνονται για να τιμούμε τους αγώνες και το αίμα που έχει σε αυτός ο λαός. Και έτσι ο λαός επέβαλε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που στη γερμανική, την πρώτη ναζιστική κατοχή, είχαμε, επιβλήθηκε το 28 Οκτωβρίου, έτσι με αυτόν τον ίδιο τρόπο και τι ήταν το αποτέλεσμα, κατέρευσε το πολιτικό σύστημα, κατέρευσε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία δεν ήθελε με τίποτα να φύγει, διότι έχει υπογράψει συμβόλαιο το οποίο εκτελεί σε βάρος της χώρας και του λαού της. Κατέρευσε μια κυβέρνηση η οποία είχε εντολή να μείνει όπως ακριβώς ο παππούς του είχε εντολή να μείνει από το 44 μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμφύλιος σε αυτόν τον τόπο και να χυθεί το αίμα ενός ολόκληρου λαού για να αποκατασταθεί το προτεκτοράτο των Βρετανών που μετά έγινε προτεκτοράτο των Αμερικανών. Με την ίδια λογική που κρατούσαν τον παππού ο Σκόπι με τον πιστόλι στον κρόταφο κλεισμένο μέσα σε ένα διαμέρισμα μόνο και μόνο για να υπογράφει τα διατάγματα εκτελέσεως των πατριωτών και των αντιστασιακών που συνέχιζαν να απαιτούν ανεξάρτητη, ελεύθερη Ελλάδα, όχι στη δεύτερη κατοχή. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο και ο εγγονός του εκτελούσαν την αποστολή. Μόνο που δεν άντεξε. Γιατί απέτυχαν όλες οι διαδικασίες διαίρεσης αυτού του λαού. Απέτυχε το σχέδιο να γυρίσει ο ένας ενάντια στον άλλον. Απέτυχε να φάει ο ιδιωτικός υπάλληλος το δημόσιο υπάλληλο. Ο ελευθεροεπαγγελματίας τον εργάτη. Ο αγρότης τον ιδιωτικό υπάλληλο. Και πάει λέγοντας, ο ντόπιος τον ξένο. Κάνανε τα αδύνατα δυνατά. Να φαγωθούμε μεταξύ μας. Να χυθεί αίμα μεταξύ μας. Άλλωστε αυτό ήταν και το κάλεσμα των τριών αυτών μεγαθυρίων της πολιτικής, του κυρίου Ρακούση, της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Λοβέρδου, παρεπιπτόντως, δεν ξέρω αν έχουν συγγένεια, ένα από τα μεγάλα καθήκια της ελληνικής πολιτικής ιστορίας και ξεπουλήματος πραγματικά μετά τη χρεοκοπία του 32, Λοβέρδος λεγόταν και τότε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συγγένεια έχουν αυτοί, αλλά δεν ψάχνουν οι ίδιες πολιτικές οικογένειες, μια ζωή είναι εδώ πέρα σε αυτόν τον τόπο, από την εποχή του Κωνσταντινοπολιτισμού μέχρι τους Μαυραγωρίτες μετά τη δεύτερη. Μετά την κατοχή, μέχρι σήμερα, οι ίδιες οικογένειες. Λοιπόν, αλλά έχει σημασία να ξέρουμε ότι αυτοί οι τρεις υπουργοί
δύο εβδομάδες πριν εκδηλωθεί αυτή η αυθόρμητη παλαϊκή κινητοποίηση του κόσμου που απέτησε ότι τέλος πάντων δεν αναγνωρίζω καμιά πολιτική εξουσία στον τόπο και μάλιστα σε μια εθνική επέτειο, καλούσαν με γράμμα τους να κινητοποιηθεί η σιωπηλή πλειοψηφία για να μπορέσουν να σταματήσουν οι καταλήψεις των Υπουργείων, οι διαδηλώσεις, οι απεργίες κτλ. Δηλαδή καλούσαν τον κόσμο σε εμφύλιο πόλεμο. Και καλούσαν μάλιστα ο κόσμος να βγει υποστηρίζοντας τις δυνάμεις καταστολής και τους εισαγγελείς, προκειμένου οι δυνάμεις καταστολής και οι εισαγγελείς να κάνουν το θεάρος στο έργο τους. Η σιωπηλή πλειοψηφία μίλησε. Αλλά δεν μίλησε με τον τρόπο που ήθελαν αυτοί. Μίλησε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και κατέρευσαν. Και προκειμένου να χάσουν τα αυγά και τα καλάθια η επικυρία και σε αυτόν τον τόπο, καλέσανε τις εφεδρείες τους. Και τη σειρά. Ποιες είναι. Και πραγματικά έχουμε έναν νεοφιλελεύθερο ναζισμό. Αυτή είναι η ιδεολογία τους, αυτή είναι η λογική τους. Πάρτε τον κύριο Χρυσοχοίδη τι είπε στην ΕΡΤ. Όποιος πιστεύει ότι σήμερα μπορούμε να έχουμε κεκτημένα ή κατακτήσεις, οφείλει να πεθάνει. Το πολιτικά εννοούσε αυτός, αλλά και κυριολεκτικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να δούμε ποιος πρώτος το καταφέρει. Ο λαός ή αυτή. Γιατί το γάντι έχει πέσει. Το μπαλάκι είναι στη δική μας γωνιά. Ελπίζω η αυριανή 17η Νοεμβρίου, ανεξάρτητα με το πώς έχει πολιτογραφηθεί ή δεν έχει πολιτογραφηθεί, να αποτελέσει πραγματικά μνημείο εξέγερση αυτού του λαού, θυμώντας πραγματικά ότι η Χούντα τελικά δεν τελείωσε το 1983. Και ότι αυτή η Χούντα δεν θα της επιτρέψουμε πραγματικά να δείξει τα δόντια της, ειδικά απέναντι στο λαό. Τουλάχιστον αυτή τη φορά. Γιατί πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να περάσει η συμφωνία της 26-27 Οκτωβρίου. Έτσι. Αυτή η σωτήρια συμφωνία, διάσωση της Ελλάδας νούμερο 4, δεν ξέρω, έχω χάσει εγώ τα αυγά και τα σκαλάδια, πόσες φορές μας δώσατε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Για το καλό μας. Πάντα. Αυτή σκέφτεται. Και για το καλό μας θα μας βάλουν στο γύψο. Και για το καλό μας δεν πρέπει να σκεφτόμαστε, σκέφτεται ο κ. Περιτέλης. Αυτό το IQ είναι τεράστιο και δεν μπορεί. Το παιδί αυτό, άμα δεν σκέφτεται για τις μάζες, δεν. Κάτι παθαίνει. Ο κ. Πρωτοσάρτε μας είπε πρόσφατα ότι ρε παιδιά, να, η Εθνική Ελλάδος με Γερμανό προπονητή πήρε το... έτσι. Λοιπόν, άρα τον άκουμε ας πούμε Γερμανούς εδώ πέρα, ίσως να πάμε και καλύτερα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε που πάμε και πού έχουμε καταλήξει. Από εκεί και πέρα τώρα. Τι είναι αυτή η συμφωνία για την οποία δεν συζητά κανένας. Έχει ενδιαφέρον. Δεν συζητά κανένας για αυτή τη συμφωνία. Ακόμη και αυτοί που διαφωνούν με αυτή. Και δικαίως διαφωνούν και την καταγγέλνουν. Δηλαδή μιλάω για την κοινοβουλευτική αριστερά, η οποία ναι μεν έχει καταγγείλει αυτή την συμφωνία και δικαίως και καλά κάνει, αλλά δεν μας εξηγεί ρε παιδί μου, δεν μας τα κάνει γλιανά, όπως λένε στο χωριό μου, να καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης τι ακριβώς το ετοιμάζουν. Το μόνο που του λένε είναι ότι θα έρθουν καινούργια μέτρα πιο βαριά, πιο δυσβάστατα για τον ελληνικό λαό. Χαίρομαι πολύ. Από το 1984 το νιώθει αυτό, ειδικά ο Έλληνας εργαζόμενος. Από την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, το 1984 έχει μπει σε ένα λούκι και δεν λέει να βγει. Όλο το τούνελ λέει πηγαίνει και όλο φως το τούνελ ψάχνει και το μόνο που έχει δει τώρα ήταν το φως της αποξουστικίας που ερχόταν απέναντι. Λοιπόν, από τι προβλέπει. Το δυστύχημα είναι ότι ήρθε η ώρα που δεν είναι απλά τα νέα μέτρα που θα δουν μέσα στα πλαίσια του νέου μνημονίου που προβλέπεται και που συζητιέται αυτή τη στιγμή και που καταρτίζεται. Προβλέπεται η συνολική εκποίηση της χώρας προκειμένου οι δανειστές της χώρας να εξασφαλίσουν τα διαφυγόντα κέρδη που είχαν λόγω της κρίσης. Καταρχήν να πούμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα που ίσως να μην τα ξέρουν. Η Ελλάδα από την εποχή, από το Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, ή Γενάρη-Φλεβάρη του 2010, δεν έχει πλέον δικαιώματα αυτοτελούς παρουσίας ως κράτος μέσα στην Ευρωζώνη. Τελεί υποκαθεστώς λεγόμενου υπερβολικού ελλείμματος.
Τι προβλέπει το καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος για να ξέρουμε γιατί παραποιήθηκε το έλλειμμα στο 15,4 ο Παπούλιας, εκφύσεως παραποιητής στοιχείων, παλιά καραβάνα στο επάγγελμα. Αυτός έχει παραποιήσει τόσο πολύ τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία, ως διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, που ακόμη ψάχνουν να βρουν υπάλληλοι. Παπαδήμο, ναι. Το 1998 με 2000 να αποκαταστήσουν τις σειρές, ώστε να υπάρχει ενιαίες σειρές στα δραστηριακά στοιχεία. Ακόμη και τώρα δεν υπάρχουν εκδόσεις για το 1998-2000. Προεδρία Παπαδήμου. Αυτός λοιπόν το έβγαλε 15,7 στις προγραμματικές εκδόσεις. Ούτε νούμερα δεν ξέρει να διαβάσει. Αυτός βέβαια θα μας σώσει, έτσι. 15,4 είναι το έλλειμμα που βγάλανε. Γιατί? Για να μας εντάξουν στη λεγόμενη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος προβλέπεται από τη συνθήκη της αγώνας, ένα κράτος χάνει το δικαίωμα παρουσίας του στο ECOFIN, δηλαδή το Συμβούλιο Υπουργού Οικονομικών, και το Eurogroup, δηλαδή τη Σύνοδο Κορυφής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν μπορεί να διαβουλεύεται για το τι θα του συμβεί με τους υπόλοιπους. Τυπικά βέβαια είναι αυτά, γιατί οι πιέσεις γίνονται αλλού, τα στραμπουλήματα γίνονται αλλού, στο παρασκήνιο, αλλά τι γίνονταν. Μέχρι τώρα, το Eurogroup, η Σύνοδος Κορυφής, αλλά και το ECOFIN αποφασίζει και καλεί τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Οικονομικών και του ανακοινώνει τις αποφάσεις. Αυτή είναι η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Δεν παρίσταται καν στις συζητήσεις οι εκπρόσωποι, δεν παρίστανται οι εκπρόσωποι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Τώρα μπαίνουμε και σε μια διαδικασία λεγόμενης οικονομικής διακυβέρνησης. Είναι η νέα εξέλιξη της συζήτησης αγώνας, το περίφημο σύμφωνο Ευρώ Plus, το οποίο τι λέει, ότι δεν έχουμε δικαίωμα σύνταξης προπολογισμού και καλά να ήμασταν, δηλαδή σε άρτια οικονομική κατάσταση και να ήμασταν, και μόνο η παρουσία μας στην Ευρωζώνη δεν συνάδει με την αυτοτελή σύνταξη προπολογισμού. Ο προπολογισμός πρέπει να συντάσσεται από τα όργανα της Ευρωζώνης ή με βάση εντολές από την Ευρωζώνη και μετά πηγαίνει στο Εθνικό Κοινοβούλιο για να ψηφίσει ναι το Εθνικό Κοινοβούλιο. Διότι αν τυχόν ψηφίσει όχι ή αναιρέσει ή δεν υλοποιήσει βασικές εντολές που έχουν έρθει απ' έξω, τότε υπόκειται ολόκληρη η χώρα σε ποινικές ρήτρες. Που μπορούν εκτός από τα θεσμικά, δηλαδή το γνωστό, τους εξαιρούν, τους αφαιρούν δικαιώματα και όλα αυτά τα πράγματα στα κράτος, σαν εκπρόσωποι κράτους στα όργανα της Ευρωζώνης, έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν μέχρι 0,2% επί του ΑΕΠ ως πρόστιμο, άμεσα καταβληθέν, πρόστιμο στο ταμείο της Κομισιόν. Και θα μας το επιστρέψουν βέβαια οι άνθρωποι, δεν είναι και οδοσκόμοι, προς Θεού, θα μας το επιστρέψουν εάν υιοθετήσουμε και υλοποιήσουμε τις υποδείξεις τους. Αυτή είναι η οικονομική διακυβέρνηση και επεντάσσεται μέσα στη συμφωνία της 26-27 Οκτωβρίου, για την οποία βεβαίως είναι το κομμάτι που δεν το συζητάει κανένας. Δεν το συζητάει κανένας. Την μεταξέλιξη δηλαδή της Ευρωζώνης σε κανονική απολυταρχική απολυταρχία. Με μια απολυταρχία με μορφές και εκφράσεις, οι οποίες ούτε καν έχουν δημοκρατική νομοποίηση. Έστω κάποια δημοκρατική νομοποίηση. Τίποτα. Η συμφωνία βεβαίως ως προς το ελληνικό της κομμάτι εκφράζει την ευχή της Ευρωζώνης να καταλήξουμε το 2020 με 120% επί του ΑΕΠ χρέος. Αυτό λέει ότι ευχάριστη την εκφή η Ευρωζώνη, για να το καταφέρει αυτό το πράγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να τα βρει με τους ιδιώτες επενδυτές και να εφαρμόσουν ένα κούρεμα της τάξης του 50%. Παρεμπιπτόντως, σήμερα, σε μια ανάλυση διάβαζα από ένα ειδικό πρακτορείο που είναι για το συνάδελφο, τον Bloomberg, είναι κάνει μια ανάλυση των ομολόγων που θα υπάρξει, κατά πάσα πιθανότητα, τις σειρές των ομολόγων του ελληνικού χρέους που θα γίνει η εθελοντική ανταλλαγή. Ξέρετε πόσο αυτή τη στιγμή αγοράστηκε, πουλιέται ένα ομόλογο που λύγει τον Αύγουστο, παράδειγμα, το 2013 και που είναι αυτό που θα ανταλλαγεί, βεβαίως. 35 cents στο ευρώ. 35 cents στο ευρώ και έχουν αποφασίσει να κάνουν εθελοντική ανταλλαγή 50 cents στο ευρώ. Και επειδή όμως δεν φτάνει αυτό, για να καταλάβουμε γιατί είπανε 50, δεχτήκαν οι τράπεζες 50, γιατί ήδη πουλάνε στο 30 και 35 cents
στο ευρώ. Οπότε το να τους δώσεις 50, κονομάνε και 25 στην τσέπη, μόνο που δεν θα μπορούσαν να τα πάρουν. Έτσι. Εναλλακτικά με αυτό, τους εξασφάλισαν εγγυήσεις σε ρευστό 30 δισεκατομμυρίων. Δεν έχει σημασία πόσα θα μας κόψουν αυτοί. Δηλαδή πόσο θα είναι το χρέος που θα μας κοπεί με την εθελοντική ανταλλαγή. Αυτή βρέξει και ογίσει με την πρώτη θεωρητική ανταλλαγή πρέπει το ελληνικό κράτος να τους καταθέσει 30 δισεκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα. Για να καταλάβουμε, το ελληνικό δημόσιο μεταβίας θα κλείσει τον προπολογισμό του στο τέλος του 2011 με 45 δισεκατομμύρια έσοδα. Αφού έχει λυσάξει το ελληνικό νοικοκυριό, φορολογίες κλπ. Κλπ. Έτσι. Και πρέπει να καταθέσουμε το Γενάρη-Φλεβάρη που θα γίνει η εθελοντική ανταλλαγή, εάν γίνει, και όπως πάμε, τέλος το παιδί, θα γίνει μια άλλη ιστορία, το πούμε στην κουβέντα για να μην σας κρατάω, θα πρέπει να τους καταθέσουμε 30 δις. Και γιατί, για να γίνει μια εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων, η οποία μπορεί να είναι και 20 έτους διάρκειας. Δηλαδή να δούμε την ωφέλειά της μετά από 10-20 χρόνια. Εμείς όμως 30 κάσου. Λοιπόν, παίρνουνε στα ομόλογά τους 25 σε σχέση με την υποβάθμισή τους σε 25 cents ή 15 cents στο ευρώ, θα τους δείξουμε και 30 δισεκατομμύρια, αλλά όπως μας λέει η κυβέρνηση, η απομείωση του χρέους θα είναι 100 δισεκατομμύρια. Προσέξτε τώρα, τα 100 δισεκατομμύρια βγήκαν από τη μεγάλη δουλειά του Βενιζέλου, γιατί δεν υπάρχει καμία ρητή δέσμευση ή έστω αναφορά στη συμφωνία ή στη δήλωση της 26-27 Οκτωβρίου. Η δήλωση, η συμφωνία δηλαδή, προβλέπει το εξής. Κάντε διαπραγμάτευση, βρείτε ποια ομόλογα συνολικής αξίας μπορείτε να κουρέψετε και όταν τα βρείτε, κουρέψτε τα κατά 50%. Εθελοντικά. Εθελοντικά τι σημαίνει, άμα γουστάρω. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάλλιστα μπορούν να μαζευτούν μόνο εκείνοι που θέλουν να έχουν 60 δισεκατομμύρια του δημόσιου χρέους, να το κουρέψουν στο 50 και έτσι η απομείωση του χρέους να είναι 30 δισεκατομμύρια, να κερδίσουν αυτοί σε σχέση με τη δευτερογενή αγορά που πουλιέται κουφάρι και να τους ρίξουν και άλλα 30 δισεκατομμύρια σε ρευστό χρήμα. Δηλαδή θα τους δώσουμε ρευστό χρήμα έναντι απομείωσης χρέους 30 δισεκατομμυρίων σε βάθος 20 ετίας. Αυτή είναι η ληστεία, δεν είναι απομείωση χρέους. Παρεμπιπτόντως, η Wall Street Journal, που δεν έχει κανένα λόγο, γιατί οι αμερικανικά συμφέροντα δεν εμπλέκονται με το ελληνικό χρέος, αλλού εμπλέκονται τα αμερικανικά συμφέροντα, εμπλέκονται με τα ασφάλιστρα των ομολόγων, με τα CDS, ξεφύταξε τους Ευρωπαίους λέγοντας, κάνοντας μια ανάλυση, ότι αυτό θα είναι, διότι προσέξτε να δείτε, οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν πρόκειται να εμπλακούν σε αυτή την ιστορία και αυτό θέλετε να επιβεβαιώνεται λόγω της επιδείνωσης κρίσης του ευρώ. Και τη επιδείνωση τη κρίση στην Ιταλία και στη Γαλλία, από ό,τι φαίνεται οι γαλλικές και γερμανικές τράπεζες αποτραβιούνται από την εθελοντική ανταλλαγή, φοβούμενες ντόμινο στα χρέη που κρατούν. Οπότε τι γίνεται, θα μείνουν μόνο οι εγχώριες τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως οι εγχώριες, που έχουν περίπου τόσα, περίπου 60-65 δισεκατομμύρια από ελληνικό χρέος. Θα κουρέψουμε αυτά. Και αφού κλείσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, καθαρέψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, θα δώσουμε άλλα 35 δισεκατομμύρια στις εγχώριες τράπεζες. Γιατί, προσέξτε να δείτε, εκτός από τα 30 που θα ρίξουμε στους ξένους επενδυτές, πρέπει στους δικούς μας τραπεζίτες να τους ενισχύσουμε με άλλα 35 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό ο Μέγας και πολλής Βενιζέλος λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς η πρώτη δόση θα είναι 80 δισεκατομμύρια. Το Μάρτιο θα μας δώσουν, εάν προχωρήσει η συμφωνία. Γιατί? 30 που θα δώσουμε στους ξένους τραπεζίτες και άλλα 30 στους ντόπιους, 60. Τα υπόλοιπα πρέπει να πάνε 15 στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Διότι ναι, είμαστε υποχρεωτικοποία, αλλά πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς στο ταμείο. 15 δις ζεστό χρήμα. Τα υπόλοιπα 5 θα τα μοιραστούν αυτοί που έχουν μείνει στην κυβέρνηση και θα σηκωθούν να φύγουν. Γιατί δεν θα υπάρχει χώρα, θα έχει καταρρεύσει σε πολύ χειρότερους όρους από την Αργεντινή. Φυσικά ο κόσμος θα έχει τρελαθεί και φυσικά θα κυνηγάει τους πολιτικούς και τους τραπεζίτες, οπότε θα έχουν φροντίσει. Κάποιους θα πιάσουν. Λοιπόν,
Από εκεί και πέρα τι προβλέπετε. Προβλέπετε να μας δώσουν ένα δάνειο για να μας εξυπηρετήσουν. 130 δισεκατομμύρια. Και εγώ ρωτάω. 100 μας λέει ο Βενιζέλος ότι θα υπάρξει η απομείωση στο βέλτιστο σενάριο, στο καλύτερο σενάριο. Και μας δίνουν δάνειο 130 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι απομείωση. Αύξηση είναι κατά 30 δισεκατομμύρια ακόμη και αν πάει το καλύτερο σενάριο. Γιατί τότε δίνουν περισσότερο δάνειο από, αυτό, από την προσδοκόμενη απομείωση. Για να αλλάξει η νομική βάση του χρέους. 110 δις της πρώτης δανειακής σύμβασης είναι στο αγγλικό δίκαιο ήδη. Έτσι. Τα υπόλοιπα 130 δις που θα μας δώσουν με νέα, δεν περιττώ να σας πω ότι δεν θα έχει καμία σχέση. Αγγλικό δίκαιο θα είναι. Σας το υπογράφω από τώρα, δεν υπάρχει θέμα. Ήδη η διατύπωση, έχουμε και νομικούς, η διατύπωση στη δήλωση θυμίζει βρετανικό δίκαιο. Προσέξτε, υπάρχει παράγραφος 10 που λέει θα εγκαταστήσουμε ύπατη αρμοστία στην Ελλάδα. Δηλαδή η μόνιμη επιτροπή και τα λοιπά, αλλά το ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό και βγήκε εδώ ο κύριος Οτοκανό, που ήταν πρώην πρωθυπουργός. Ναι. Αυτός λοιπόν και λέει, μα εμείς το ζητήσαμε, λέει, γιατί να πάει η Τρόικα, να φέρνει η Τρόικα, να ξανά και η Τρόικα, κουράζεται, πληρώνει και τα αεροπλάνα, εισιτήρια, τώρα, να μείνει μόνιμα. Δεν είναι αυτό. Σύμφωνα με τη δήλωση, η επιτροπή είναι μόνιμη και είναι αυτή που θα διαπραγματεύεται με την Τρόικα. Η επιτροπή του κυρίου Χορς Ράιχενμπαχ, του Γκάουλαϊκα της Ελλάδας, λοιπόν μαζί με τους 300 τόσους επιτρόπους που αναφέρονται στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έρχονται να εγκατασταθούν σε ρεπαρτικούς τομείς του ελληνικού κράτους, αυτοί θα μαζεύουν τα στοιχεία, αυτοί θα τα δίνουν στην Τρόικα και αυτοί θα, μεταξύ τους θα συνεννοούνται αν πηγαίνει σωστά το πρόγραμμα κατά την εντολή. Αλλά επειδή το βρετανικό δίκαιο, μάλλον το αγγλικό δίκαιο, είναι το μοναδικό δίκαιο στον κόσμο που προβλέπει την εθελοντική απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας. Γιατί αυτό στο διεθνές δίκαιο, η απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας, το διεθνές δίκαιο, ειδικά το διεθνές δίκαιο που συγκροτήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελεί είναι στο σκληρό πυρήνα του διεθνούς δικαίου. Και άρα δεν μπορεί να απεμποληθεί ούτε οικειοθελώς, ούτε εξαναγκαστικά το εθνικό δίκαιο από ένα κράτος, παρά μόνο στα πλαίσια του αγγλικού, δικαίου, το State Immunity Act. Λοιπόν, γι' αυτό το διατυπώνουν έτσι. Θεωρώντας δηλαδή ότι έτσι ή αλλιώς λειτουργούν ως δανειστές και οφειλέτες σε αγγλικό δίκαιο και διατυπώνουν αυτό το πράγμα νομίζοντας ότι αν πάνε στα αγγλικά δικαστήρια, ναι, εμείς στα αγγλικά δικαστήρια δεν έχουμε εμείς να έχουμε το δίκαιο μας, θα λέει εντάξει, αφού το απεμπόλησες εθελοντικά δεν έχει τίποτα. Από εκεί και πέρα τώρα μας δίνουν 130 δις για να μας κάνουν απομείωση, είπαμε, αγγλικό, 130 και 110, 240. Το χρέος συνολικά 31 δωδεκάτου μαζί με τη συμφωνία θα φτάνει τα 390 δισεκατομμύρια. Από τα 390 δισεκατομμύρια, 240 σε αγγλικό δίκαιο. Και η εθελοντική ανταλλαγή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 100 δις, μας παίρνουν άλλα 100 δις καινούργια, τα οποία θα είναι σε νέα ομόλογα, τα οποία θα τα έχει εκδώσει ποιος? Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Διότι οι τραπεζίτες ζητάνε ομόλογα ΑΑΑ. Δηλαδή, άριστης πιστολιτικής βαθμολογίας ώστε να κερδοσκοπήσουν με αυτά στη διεθνή αγορά. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να εκδώσει τέτοια ομόλογα, διότι είμαστε σε κατάσταση σε. Λοιπόν, η επόμενη βάση είναι να μας κάνουν ντε. Και να τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, εφόσον θα το εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αν πάμε μέσα στο καταστατικό του, θα δούμε το πολύ απλό. Ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δουλεύει με βάση το αγγλικό δίκαιο και η διευθέτηση των υποθέσεων γίνεται από τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Και έτσι, αν ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία, τα 340 από τα 390 δισεκατομμύρια, από δικά μιλάμε τα νούμερα, του δημόσιου χρέους θα έχουν αλλάξει νομική βάση. Και άρα, εάν θέλουμε να κάνουμε κάποια πράξη με το δημόσιο χρέο, μας πρέπει να τρέχουμε στα Βρετανικά δικαστήρια, στο Λουξεμβούργο ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που προβλέπει η πρώτη δανειακή. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Μετά θέλω να την είπατε αρμοστία, γιατί όλα αυτά? Για τον ίδιο λόγο που κάνανε ακριβώς το ίδιο πράγμα στην Αργεντινή πριν καταρρεύσει. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και οι ΗΠΑ εξανάγκασαν, τώρα εντάξει, δικά αυτά διατάνε,
Λοιπόν, τους υπουργούς οικονομικών είχαν και αυτόν, είχαν εκεί πέρα τότε, είχε αναλάβει να τους σώσει, ο κύριος Καβάλιο. Ο Καβάλιο, μέλος και αυτός της Τριμερούς, πάει στο διάλογο, δηλαδή τελείως κάτι συμπτώσεις. Λοιπόν, όχι, συγκεκριμένο δεν ήταν. Ναι. Λοιπόν, το χοντρίνανε μετά. Ο Αργεντίνικος Λαός τον έδερνε επί 3 χρόνια και τον πέρασε από δίκη το 2005. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο κύριος ήρθε με έκτακτες εξουσίες, με ανάλογο τρόπο, γιατί είναι διαφορετικό το σύστημα στην Αργεντινική, είναι προεδρικό το σύστημα. Δεν έχει πρωθυπουργούς δηλαδή για όλα αυτά. Του δώσαν έκτακτες εξουσίες και έκανε συμφωνίες εθελοντικής ανταλλαγής σε συνδυασμό άγριας λιτότητας, η οποία είναι μηδενικού ελλείμματος, έτσι την ονόμασε. Πήγαμε με μηδενικό ελλείμμα. Λοιπόν, οι απανωτές εθελοντικές ανταλλαγές χρέους εξασφάλισαν το γεγονός ότι το χρέος της Αργεντινής άλλαξε νομική βάση και πέρασε στο αμερικανικό δίκαιο και μάλιστα στο δίκαιο της Νέας Υόρκης, εκεί δηλαδή στην Wall Street. Όταν λοιπόν ήρθε ο Κίχνερ μετά από 3 χρόνια κόλασης για τον αργεντίνικο λαό, κόλασης, 28.000 νεκροί στήχησε η τριετία στον αργεντίνικο λαό, νεκρούς, 28.000 πιστοποιημένα δηλαδή, με βάση τις μετρήσεις που έχουν κάνει και οι οργανισμοί που έδωσαν τότε και τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν. Ο Κίχνερ τι έκανε? Άκουσε το λαό, το αίτημά του και διέγραψε το 70% του δημόσιου χρέους της χώρας και έδωσε το 90%. Έκανε όμως ένα θεμελιώδες λάθος. Δεν ακολούθησε την τακτική που έπρεπε να ακολουθήσει μια χώρα που βρίσκεται σε διαδοσιακή θέση και που το φωνάζω εγώ από την αρχή. Το θέμα δεν είναι να διαγράψει το χρέος. Το θέμα είναι να ξεκινήσεις λέγοντας «Δεν το αναγνωρίζω το χρέος». Γιατί αυτό αυτόματα ακυρώνει τις νομικές βάσεις του ζητήματος του χρέους. Θέτει θέμα δηλαδή κυριαρχίας της χώρας. Και εφόσον θέτει θέμα κυριαρχίας της χώρας, τελειώνει η ιστορία του στο ποιο δικαστήριο, με ποιο δίκαιο και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ομοφυλέτης, δεν είσαι δανειστής. Αυτό είναι η πρακτικά. Παρέχεται αυτή η δυνατότητα από το διεθνές δίκαιο από μια σειρά συμβάσεις και προτάγματα του διεθνούς δικαίου. Γιατί δεν το έκανε. Διέγραψε με το 70%, αλλά το υπόλοιπο 30% διατηρήθηκε σε επενδυτικά κεφάλαια τα οποία συστηματικά πηγαίνουν στα αμερικανικά δικαστήρια και βγάζουν αποφάσεις ενάντια στην Αργεντινή. Όμως, επειδή η Αργεντινή δεν εκχώρησε η εθνική κυριαρχία, δεν το προφτάσαμε, στα σκαριά πρόθανα, αλλά κατέληξε πριν το προλάβουμε, και εδώ έχει μια σημασία, το προσέξτε, ενώ έχουν πάρει πάνω από 130 καταδικαστικές αποφάσεις στα αμερικανικά δικαστήρια στη Νέα Υόρκη εναντίον της Αργεντινής, κανένα δικαστήριο δεν δέχτηκε να προχωρήσει σε κατασχέσεις εναντίον του αργεντινικού κράτους, είτε στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό της χώρας. Στο εσωτερικό της χώρας, δεν θα πήγαινε πλήγη στο στο εξωτερικό. Ούτε βεβαίως απέναντι σε ιδιώτες, δηλαδή αργεντινικές εταιρείες οι οποίες κάνουν εμπόριο, ούτε βεβαίως σε κρατικές υποστάσεις. Έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε. Κανένα δικαστήριο δεν δέχτηκε, ακόμη και αν το δίκαιο που δικάζει τα ομόλογα, τα ομόλογα που έχει δώσει ένα κράτος, δεν είναι το δικό, δεν είναι το εθνικό δίκαιο, δηλαδή είναι το αγγλικό ή το αμερικανικό δίκαιο. Γι' αυτό μας βάλανε και είπαμε εκχώρω εθνική κυριαρχία, σημαίνει ότι δεν μπορώ να προστατεύσω οτιδήποτε αφορά τη χώρα μου. Όχι μόνο με τη δημόσια περιουσία, αλλά και την ιδιωτική περιουσία, το φωνάζω από το Μάιο του 2010, και το εθνικό, την εθνική επικράτεια. Δεν μπορώ να προστατεύσω τίποτα, γιατί καταλήγω όμως κράτος. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, σε ένα φυσικό πρόσωπο, υπέγραψε μια δήλωση ότι μπορώ να σε σκοτώσω ανά πάσα στιγμή χωρίς να έχω νομικές συνέπειες. Αυτό βέβαια εκφύσεως μπορεί να ανατραπεί, όπως είπε και ο κ. Αντωνίου, και έτσι είναι. Από ένα κυρίαρχο λαό που αποκτά την κυριαρχία του. Άρα, βεβαίως όλα αυτά υπάρχει μια δικαιολογία, να την πούμε και αυτή, γιατί έχει μια σημασία, γιατί παπαγαλίζεται συστηματικά από τα μέσα μας και σε ενημέρωση και μάλιστα σήμερα τους ασκήσανε και μια προπαγανδιστική άσκηση ετοιμότητας σε βάρος της ψυχολογίας του ελληνικού λαού, δηλαδή τα στατιστικά ταμεία δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν. Και λένε ότι εξής, να πάρουμε την έκτη δόση, γιατί αυτό είναι το
εθνικό έργο, το μέγιστο εθνικό συμφέρον της χώρας, να πάρουν την εκδηλώση για να μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Η δόση προορίζεται για τα τοποχρεωλήσια, δηλαδή για τους τοπογλύκους. Η δόση ανέρχεται σε 8 δισεκατομμύρια. Και έχουμε τοποχρεωλήσια να πληρώσουμε 3,3 δισεκατομμύρια το Νοέμβριο και 12,2 δισεκατομμύρια το Δεκέμβριο. 15,5 δισεκατομμύρια σε δύο μήνες. Και ο κύριος Βενιζέλος μας είπε ότι το βέλτιστο σενάριο απομείωσης του χρέους θα μας βελτιώσει μέχρι το 2014 τις πληρωμές τόκων κατά 15 δισεκατομμύρια. Αυτά 15 δισεκατομμύρια που στο καλύτερο σενάριο του κυρίου Βενιζέλου θα μας ήταν η ωφέλεια για τους τόκους, θα πρέπει να τα δώσουμε τώρα, μέσα στο δίμηνο. 15,5 δισεκατομμύρια. Και επειδή δεν φτάνει η δόση, 8 δισεκατομμύρια είναι δόση, μένουν άλλα 7,5. Τι προσδοκούσε η κυβέρνηση να κάνει? Να αντλήσει, εξαθλιώνοντας το ελληνικό νοικοκυριό, αλλά και την οικονομία, τα 5 δισεκατομμύρια από το φόρο επιδιδεύματος αλληλεγγύης και το χαράτσι στο ακίνητα και τα υπόλοιπα να τα πάρει με έντοκα γραμμάτια. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Γι' αυτό σου λένε ότι, ξέρω εγώ, ξεκίνησαν ότι δεν έχουμε λεφτά μέσα Σεπτεμβρίου, μετά πήγε μέχρι Οκτωβρίου, μετά πήγε και τώρα έχουμε επίσημα από τον κύριο Παπαδήμου, μας λένε ότι μέχρι μέσα Δεκεμβρίου. Γιατί αυτό? Το πρόβλημα τους είναι τώρα ότι ο λαός δεν πληρώνει. Είτε γιατί δεν έχει, είτε γιατί δεν θέλει. Στο κάτω γραμμή, το γιατί δεν θέλει, ένα απόκειτο στον ίδιο και σαν πράξη πολιτικής ανυπακοής. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τους στερούν τα στοιχειώδη που αφορούν τα βασικά του δικαιώματα. Και όχι μόνο για σχέση με την εφορία, σχέση με τα πολιτικά και κοινωνικά τα δικαιώματα. Και άρα, γιατί να πληρώνει? Όπως δεν πλήρωνε οι αδίωξαν να πληρώσουν οι υπήκοοι την εποχή του Μεσαίωνα. Με ακριβώς την ίδια λογική. Γιατί δεν μπορείς να πληρώνεις χωρίς αντιπροσώπευση, χωρίς να έχω εγώ δικαιώματα. Πώς θα γίνει? Με βάση αυτό το βασικό αίτημα ξεκίνησε η Αμερικανική Επανάσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή δεν πληρώνει, έχουν τρέξει τώρα, τρέχουν συνεχώς και βγάζουν έκτακτες εκδόσεις εντόπων γραμματείων κάθε εβδομάδα. Μπας και μαζέψουν τα επιπλέον χρήματα και καλύψουν τα υπόλοιπα 7,5 που τους μένουν για να πληρώσουν τα έντοκα γραμμάτια και τα τοποχρεωλήσια. Για κάθε έκδοση εντόπων γραμματείων πληρώνουμε σχεδόν 5% στην έκδοση. Ούτε σε αιτήσια βάση, δηλαδή μιλάμε από 16 έως 20% σε αιτήσια βάση, δηλαδή με επιτόκια πιστωτικής κάρτας δανείζεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο για να πληρώσει τα κερατιάτικα στους τοπογλύκους. Και αυτά είναι ανακυκλούμενα ανά 3 μήνες και 6 μήνες. Δηλαδή με τις δύο δόσεις που πήραμε εδώ, αυτόματα αφαιρέσαμε 4 με 5 δισεκατομμύρια από το νέο προϋπολογισμό που θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβρη, από τον Γενάρη. Και βέβαια θα εκδώσουν και άλλα, γιατί πρέπει να τα βρουν αυτά τα πράγματα. Κάθε εβδομάδα θα εκδίδουν περίπου 1-1,2 δις, θα τραβάνε. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Είναι προφανές να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, πρώτον, αντίσταση. Με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, με κάθε οργανωμένο τρόπο και συλλογικό τρόπο. Δεύτερον, θα πρέπει πάση θυσία να προτάξουμε στα αιτήματά μας ότι αυτή η πραξικοπηματική ενέργεια που έγινε σήμερα, που δεν αποτελεί μόνο σκάτη προδοσία για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και καθαρό πραξικόπημα, θα πρέπει να τιμωρηθεί. Πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί. Και γιατί πρέπει να λογοδοτήσουν? Όχι σαν πράξη αντιεκδίκησης της κοινωνίας, αλλά γιατί πρέπει κάποτε η κοινωνία να αποκτήσει οξυμένα αντανακλαστικά. Δεν μπορεί να κάνουν ότι γουστάρουν αυτοί, να καταλύουν ό,τι θέλουν. Όποτε γουστάρουν σύμφωνα με τα συμφέροντά τους και εμείς να λέμε, όπως λέει για παράδειγμα η ΕΣΥ της αριστεράς, και με τρελαίνει κυριολεκτικά αυτές τις μέρες, δεν έχει τίποτα, ρε παιδί μου. Μας φέρνει το μεροκάμα τώρα. Θα ασχοληθούμε τώρα με το Σύνταγμα και το πραξικόπημα της κυβέρνησης Παπαδήμου. Και με τρελαίνει κυριολεκτικά. Λαός που δεν μπορεί να διεκδικήσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, ειδικά στο επίπεδο της δημοκρατίας, είναι λαός ανάξιος να υπάρχει και να υφίσταται ως ανεξάρτητο. Με τον ίδιο τρόπο σκεφτόντουσαν, δυστυχώς,
στις κρίσιμες εποχές των Ιουλιανών του 65 και οδήγησαν τον λαό στη σφαγή της επτάχρονης Χούντας με την αδία να δημοσιεύει την ίδια μέρα που έγιναν τα άρματα βγαίνανε στους δρόμους της Αθήνας να λέει «Δικτατορία δεν πρόκειται να γίνει». Και ήταν ακριβώς εκείνη την μέρα που τους λάβανε όλους, ας πούμε, και τους στέλνανε να παραθερήσουν ή να μάθουν παθηδογνωσία. Αυτή τη φορά η μεγάλη διαφορά είναι το εξής. Ότι αυτή τη φορά τούτος ο λαός έχει μάθει ή αν θέλετε μαθαίνει να δρά, να οργανώνεται, να αντιστέκεται, να αγωνίζεται χωρίς να επιτρέπει να περιμένει ούτε ταγούς, ούτε αρχηγούς, ούτε αυτόχοντες πρωτοπορίες ή αυτοκαλούμενες πρωτοπορίες που περιμένουν να βρουν μπροστά κάποτε στην ουράνια βασιλεία, μπας και γίνει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Yeah. Ξέρει μόνος του ο λαός να βρει τον τρόπο να οργανωθεί και να πάει μπροστά. Και αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα. Η μόνη μας ελπίδα. Διαφορετικά, αυτό που θα ζήσουμε αυτό το χειμώνα, και το έχω πει από την αρχή, από τον Αύγουστο το λέω, αυτός ο χειμώνας θα είναι ο χειρότερος χειμώνας για τον ελληνικό λαό από την εποχή της κατοχής. Όχι μόνο στους συνέπειες που έτσι αλλιώς αρχίζουν και γίνονται ορατές παντού, αλλά και ως σχέσεις με τις απειλές που δεχόμαστε σαν χώρα, σαν κοινωνία, σαν έθνος, σαν λαός. Και είναι οι μεγαλύτερες, οι πιο άσχημες, οι πιο σοβαρές απειλές που έχουμε δεχτεί ποτέ στην ιστορία μας. Γιατί αυτοί δεν θα σταματήσουν εδώ. Το βλέπετε, αν μπορούν και κάνουν ζάφη την έκτη μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη, που είναι η Ιταλία. Παρεμπιπτόντως, ο Μάριο Μόντι ήταν επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Goldman Sachs. Ξέρετε ποιος ήταν υφιστάμενός του? Παπαδίδη. Δεύτερο στοιχείο. Ο κύριος Παπαδήμος διώκεται από την Αμερικανική δικαιοσύνη εξετάζεται η περίπτωσή του από την Αμερικανική κεφαλαιογορά και την Αμερικανική δικαιοσύνη στο πλέγμα των δοσοληψιών που έκανε η Goldman Sachs στη δεκαετία του 90 και στη δεκαετία του 80. Το όνομά του αναφέρεται στα κατηγορητήρια που υπάρχουν από τη Γερουσία και την Ειδική Επιτροπή. Εμείς έχουμε προνόμιο. Όποιος καταδικάζεται ή διώκεται, τον κάνουμε πρωθυπουργό ή υπουργό. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αν θέλει κάποιος, ας πούμε, και μετά μου λένε μαφία. Μαφία έχεις, γιατί τους λέω και στο συμμορία. Στις αγώνες σου δώσε ασυλία. Βεβαίως, ακριβώς. Να το πούμε ξεκάθαρα. Ο κύριος αυτός, και θα το εμφανίσουμε τις επόμενες μέρες, υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις, το οποίο συζητιέται αυτή τη στιγμή, συζητήθηκε στη Γερουσία, ξανασυζητήθηκε στη Γερουσία, αλλά και στη Βρετανία, για ξέπλυμα χρυσού, κατοχικού χρυσού διαμέσου της Τράπεζας της Ελλάδος στις αρχές δεκαετίας του 90, όπου οι Αμερικανοί φυγαδεύσανε τον κατοχικό χρυσό από την Ιαπωνία, αυτό που μαζέψαν δηλαδή οι Ιαπωνικές δυνάμεις κατοχής, τον πήρανε από τις βάσεις τους στρατιωτικές στις Φιλιππίνες, τον φέρνανε εδώ, η Τράπεζα της Ελλάδος έτσι η Παπαδήμου σφράγιζε τα κουτιά με το χρυσό με τις βούλες ή τις σφραγίδες της Τραπέζης Ελλάδος και μετά φεύγανε γιατί Γενέβη νόμιμα για να μπορέσουν να κατατεθούν στους μεγαλύτερους απατεώνες όλων των εποχών και φυσικά όλης της παγκόσμιας οικονομίας που είναι η Κεντρική Τράπεζα των Κεντρικών Τραπεζών ή Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών όπου φυλάσσεται ακόμη αυτός ο χρυσός παρά το γεγονός ότι κράτη και λαοί και άτομα προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να το διεκδικήσουν κτλ. Αυτός ο κύριος ήταν ο ίδιος κύριος που ως διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος μεθόδευσε, κάλυψε και συγκάλυψε την ιστορία του χρηματιστηρίου. Και επειδή παραποίησε στοιχεία, τροποποίησε, έδειξε, και επειδή τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν στα ντουζένια της και φώναζε το σκάνδαλο να τους βρούμε, να τους δικάσουμε κτλ. Επειδή φοβότανε πάρα πολύ, έπεισε τον κύριο Σιμίτη και τον φυγάδευσε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου οι αξιωματούχοι της με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουν πλήρη ισόβια ασυλία, είτε κατέχουν το αξίωμα είτε όχι. Βεβαίως δεν του είπε κάποιος ότι αυτό ισχύει όσο εμείς αναγνωρίζουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό καίγεται να μην φύγουμε από το ευρώ. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα, υπάρχουν και άλλα πολιτικά και νομικά εμπλοκές. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Τι πρέπει να, προφανές ότι πρέπει να πούμε, να καταδικάσουμε αυτό και μάλιστα εγώ έχω την άποψη ότι πέρα από τη μήνυση που είναι πολύ χρήσιμη
αυτή στο μέλλον, πιστεύω ότι αυτοί πρέπει να δικαστούν με ειδική συντακτική πράξη που θα εκδώσει η Βουλή, να διατυπώσει κατηγορητήριο με ειδικό δικαστήριο το οποίο θα είναι από λαϊκούς δικαστές και τακτικούς δικαστές και θα είναι διευρυμένης ορκωτής σύνθεσης. Ο λαός δηλαδή θα τους δικάσει με ειδική συντακτική πράξη, επιεσχάτη προδοσία για πραξικόπημα και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως που μπορεί να πει κανείς. Έχουμε νομικό προηγούμενο, οι συντακτικές πράξεις ενάντια στους συλλόγους από την κυβέρνηση της λεγόμενης Εθνικής Ενότητας και μετά από τον πλαστήρα από το 1945. Λοιπόν, αυτά μπορούμε να αξιοποιήσουμε σήμερα, εξηγονίζοντας το βέβαια, έχουμε δόξα τω Θεώ από κατηγορητήριο άλλο τίποτα και να δώσουμε και το δικαίωμα στον απλό πολίτη να τους αλλάξει τα φώτα αφού τελειώσει βεβαίως η πολιτεία, ο λαός μαζί τους. Και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα, εύκολα, γρήγορα από μια νέα Βουλή. Ακόμη και πριν οδηγηθούμε ή ολοκληρώσουμε την αναγεννητική προσπάθεια αυτού του τόπου που οφείλουμε να είναι μέσω μιας συντακτικής εθνοσυνέλευσης και της δημιουργίας ενός πραγματικού νέου συντάγματος που θα έχει όλα τα εχέγγυα της εγγύησης και φυσικά της δικλείδης ασφαλείας ώστε να μην ξανασυμβεί το ίδιο, ώστε να μην ξαναχρησιμοποιηθεί η λαϊκή εντολή ενάντια στο λαό. Ακριβώς αυτή είναι και η επιδίωξη, είναι στα μέτρα του. Η επιδίωξη δική μας και μέσα από το μέτωπο, δηλαδή το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, αλλά φαντάζομαι και όλου του λαού. Και για να γίνει αυτό και για να αποκτήσουμε ξανά την κυριαρχία μας και να το συζητήσουμε μετά, είναι το θέμα να φύγουμε από αυτό το ζουρλομανδία που μας έχει φορέσει η ΟΝΕ. Γιατί διαφορετικά, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να φανταζόμαστε ότι θα έχουμε στις τράπεζες, ως καταθέσεις δηλαδή, και ό,τι πιστεύουμε ότι μας εγγυούνται, πολύ σύντομα θα διαπιστώσουμε ότι απολύτως τίποτα δεν έχουμε και όχι μόνο αυτό, αλλά θα βιώσουμε καταστάσεις πραγματικής καταστροφής που η χώρα μας έχει βιώσει μόνο σε συνθήκες πολέμου. Μόνο σε συνθήκες πολέμου. Θα σας πω μόνο αυτό και κλείνω. Το Δέλτα Νητά υπολόγιζε πριν ένα μήνα, εκτιμούσε πριν ένα μήνα ότι η ανεργία το 2012 επίσημα θα είναι στο 18,5%. Τον Αύγουστο χτύπησε 18,4%. Στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, με όλη την εποχική απασχόληση μέσα, που σημαίνει ότι στο τέλος του 2011 θα έχει ξεπεράσει το 20%. Εκτός βεβαίως αν έχουμε πάντα τον κύριο Γεωργίου, ο οποίος ως πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής. Και αυτός υποχρέωσε. Έτσι. Ήταν υπάλληλος της Δελτουδέλτα Ινδάχ, ενώ όσο το διορίσανε εδώ πρόεδρο. Άλλη παρανομία. Αυτή. Αλλά αυτά θα τα βρούμε. Θα τα στρογγυλέψει ώστε να μην τέλος πάντων, ρε παιδί μου, να ξέρουμε βεβαίως τι γίνεται γύρω μας, αλλά να μην τα βλέπουμε ολόφατσα μέσα από τα νούμερα. Αυτή είναι η ιστορία. Βεβαίως η κατάσταση είναι στο δικό μας γήπεδο αυτή. Αυτοί κάψανε τις τράπουλες, ξέρουμε τι έχουν. Δεν υπάρχει τίποτα στο μανίκι. Ξέρουμε, τα ανοίξαν τα καρδιά τους. Τώρα, δική μας σειρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα περιοριστεί πάρα πολύ λίγο, όσο χρειάζεται βέβαια η συνήθιση, αλλά θα κάνουμε μια ευρύτερη ανασκόπηση και θα μπορώ να πω ότι θα χωρίζεται σε τρία μέρη. Πρώτον, να πούμε πού βρισκόμαστε. Πού είναι η χώρα από πολιτικής άποψης. Και ηθικής άποψης. Όχι οικονομικής, διότι αν δεν είναι ο Δημήτρης μπροστά, δεν μπορεί να έχει κανείς τίποτα περισσότερο ή καλύτερο. Δεύτερον, θα πούμε από τη δικιά μου την σκοπιά, τι είναι αυτό το σχεδίο που λέγεται Ευρώπη. Και τρίτον, θα πούμε τι γίνεται η επόμενη μέρα. Διότι το θηρίο, όπως ξέρετε, ψυχοραγεί πλέον, έτσι. Το θηρίο ψυχοραγεί. Τόσο ψυχοραγεί, τόσο πιο επικίνδυνο γίνεται. Και επομένως, καλούμαστε εμείς να ξέρουμε τους κινδύνους που μας διατρέχουν. Ένα πράγμα θα πω όμως εκ των προτέρων, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Ό,τι κάνουμε είναι από αρχής μέχρι τέλους παράνομο, από το ελληνικό και από το διεθνές δίκαιο, και το ξέρουν. Γι' αυτό κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, δεν έχουν έρθει να αγοράσουν τίποτα. Δεν έχετε παραξενευτεί. Οι τιμές έχουν εξευτελιστεί. Και δεύτερον, γνωρίζουμε λοιπόν ότι μια επόμενη κυβέρνηση, μια επόμενη βουλή καλύτερα, όχι κυβέρνηση, μια επόμενη βουλή θα μπορεί όλα αυτά που έχουν κάνει ή θα κάνουν μέσα στο διάστημα αυτό της κατοχής της χώρας να ακυρωθούν σε
σε μία ψηφοφορία, σε ένα απόγευμα στην Βουλή, σε μία ώρα, με ένα άρθρο, το οποίο θα καταργεί ό,τι έχει ψηφιστεί από τις 5 Μαΐου του 2010 μέχρι το τέλος της κατοχής, όπως έγινε και την κατοχή. Με ένα άρθρο μόνο, και το ξέρουμε. Και τι κάνουνε, παίρνουν τα μέτρα τους. Διώξανε τον πρώτο προδότη, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, λόγω ανικανότητας να φέρει σε πέρας μια προδοσία. Είναι τόσο ανίκανος, ώστε ούτε μια προδοσία δεν μπορεί να φέρει σε πέρας. Ζούμε δηλαδή ανάλογες καταστάσεις με τον Τζονάκοβλου. Άλλασε ο Τζονάκοβλου, ήρθε ο καθηγητής Λογοθετόπουλος, έρχεται ο Παπανδρέου και ήρθε ο καθηγητής ο Παπαδήμος. Ακριβώς τα ίδια. Και παίρνουν και ένα τρίτο μέτρο οι ξένοι καταργητές, ετοιμάζουν το Σαμαρά. Σαν δεκανίκη. Γι' αυτό του ζητάνε λοιπόν να υπογράψει, που καταφέρει βέβαια το ίδιο σαν Παλαντέρ, το έχουμε πει από την αρχή. Έχω την υπόνοια ότι ειδικά, αν όχι όλοι οι βουλευτές του, αλλά οι τρεις ναζιστές βουλευτές του, ο Θανάσης ο Φλέβης, ο Μάκης ο Βορύλης και ο Άδωνος ο Γεωργιάδης και ο Καλατζαφέρης, αυτοί δεν είναι ακροδεξιοί μόνο, γιατί ακροδεξιοί πολλές φορές έχουν και ένα εθνοκεντρικό ενδιαφέρον. Αυτοί είναι ναζιστές. Έτσι, θυσιάζουν την Ελλάδα για τον ναζισμό. Αυτοί θα πρέπει να έχουν και βολεύοντα ως παίρνοντας τις ευθύνες. Πρέπει να έχουν δωροδοκηθεί. Κάνουν μια εκκίνηση. Πρέπει να έχουν δωροδοκηθεί κάση. Πρέπει να τους έχουν κάνει σκάση. Από την αρχή του έλεγα αυτά. Δεν θα πω τα ίδια για τους δύσμερους και άθλιους, το λέω με την έννοια του κακομίρια άθλιου, έτσι, βουλευτών του Πασό. Δεν θα το πω αυτό. Παρόλο που τους έχω μιλήσει βέβαια, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί ύπτος ή άγρια νόμος στους βουλευτές δεν υπάρχει, έτσι. Αυτός η ελλείψη δόλου για τους βουλευτές δεν υπάρχει. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά τους μεταξύ των άλλων στο νομικό επίπεδο. Τώρα, θα σας διαβάσω κάτι. Από τα τακτικά της Βουλής, την ημέρα που ψηφίστηκε, αυτά είναι μια επίσημα τακτικά της Βουλής. Είναι από την ημέρα που ψηφίστηκε αυτή η Δανειακή Σύμβαση, η Σύμβαση Συνδικολόγησης και Κατοχής της Χώρας. Θα το διαβάσω και θα δείτε από ποιον είναι. Και γιατί θα το διαβάζω. Σας καλώ να πάτε ένα ταξίδι στη Μαριούπολη. Η Μαριούπολη είναι στην Ουκρανία, μια ελληνική πόλη. Ας ακούσουν και οι φίλοι της αριστεράς. Εμείς είχαμε πάει εκεί στα πλαίσια της Επιτροπής Αποδήμου Ελληνισμού και μας έδειχναν εκεί οι Ουκρανοί πώς ήταν στα αεροδρόμια τα τσάρτερ όταν χρεοκόπησε η Ουκρανία. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Και είχαν πάει οι δουλεύοροι. Μας τα λέγανε σε μένα και στον Κώστα τον Κελκίδη και ξεχώριζαν οι δουλεύοροι, τις Ουκρανέζες, αναλόγως ομορφιάς. Είχαν λέει μια σειρά στο αεροδρόμιο από κοπέλες που θα πήγαιναν να γίνουν ιερόδουλες και τις υπόλοιπες που δεν ήταν όμορφες θα τις πήγαιναν να γίνουν παραβουλεύτρες. Αυτό θέλετε να γίνει στην Ελλάδα, κύριε της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό το νόημα έχει το όχι στο μνημόνιο? Είναι πραγματικά πολύ αξιοθρήνητη η στάση του κ. Σαμαρά, ο οποίος είπε θα ψηφίσουμε όχι, αλλά θα τηρήσουμε τη συμφωνία. Εδώ τι λέει? Ότι αν δεν ψηφίσει η Ελληνική Βουλή το μνημόνιο, οι Ελληνίδες επειδή θα χάσουν το μισθό τους, θα πάνε να γίνουν ιερόβουλες. Αυτός λοιπόν που το είπε αυτό, επειδή δεν ξέρει προφανώς το ύφος όλων των γυναικών της Ελλάδος, και αυτά που τα είπα και δημοσίως μπροστά στην τηλεόραση, προφανώς βγάζει το συμπέρασμα από τις γυναίκες του περιβάλλοντός του. Ότι αν θα χάσουμε... Που το είπα, δηλαδή που λέω, αν η γυναίκα σου είναι ευγενία, χάσει το μισθό της, θα γίνει ιερόδουλη. Του το είπα. Και δεν είπα βέβαια ιερόδουλη, είπα την άλλη λέξη. Έτσι. Αυτός λοιπόν ο οποίος αφήνει τη γυναίκα του να γίνει αντικείμενο φαντασίωσης, ερωτικής φαντασίωσης. Το ξέρω με τον αυτόν που τόσο μισεί και υποτιμά, αυτός λοιπόν, έτσι δεν βγάζει τη γυναίκα του έξω. Μιλήσει και χορεύει. Αυτός λοιπόν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καθορίζει τις τύχες της δικές σας και των παιδιών σας, κύριοι. Αυτή είναι η κατάρτια της Ελλάδος. Αυτή είναι η κατάρτια της Ελλάδος. Δεν θα πω τα υπόλοιπα.
τίποτα, θα σας πείτε όλα και ο Δημήτρης. Θα πω μόνο τούτο. Ρε Σι Αντωνίου, τι κάνει τώρα εδώ λαϊκισμούς. Τι λέει, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Η πολιτική έχει ένα σκοπό. Την τιμή και την αξιοπρέπεια του ατόμου. Που είναι, η οποία είναι αξίες που είναι πέραν τάση κάθε πάσης οικονομικής αποτίμησης. Γι' αυτό λέγονται και αξίες. Αυτές θέτουν τις αξίες στις άλλες, οι ίδιες είναι ανεκτήμητες. Η πολιτική λοιπόν είναι η τιμή του ατόμου, του πολίτη. Η τιμή και η υπόκριση και η αξιοπρέπεια είναι συνυφασμένες καθώς οι μεσαίνιμες Έλληνες με την ελευθερία. Γιατί? Τι είναι ελευθερία? Θα σας πω έναν ορισμό της ελευθερίας, τον οποίον ο οποίος συνάδει και με τις δυο μεγάλες ιδεολογίες του ανθρωπίνου πνεύματος, της αριστεράς και της δεξιάς, δεν μου αρέσει ο όρος δεξιάς, και του φιλελευθερισμού, αν το πω έτσι. Ελευθερία λοιπόν είναι το δικαίωμα του κάθε ατόμου να θέτει ο ίδιος ελεύθερα, ανεξάρτητος, χωρίς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, τις αξίες που θέλει να ακολουθήσει ο ίδιος στη ζωή του, και το κράτος οφείλει να του παρέχει όλες τις καταστάσεις, όλες τις συνθήκες, ώστε να μπορεί απόλυτα αυτός ο άνθρωπος να υποκριήσει τις αξίες που του δώσει στη ζωή. Αυτές οι αξίες λοιπόν που θέλει ο κάθε άνθρωπος ελεύθερος, αν δεν τις θέσει ελευθέρως, είναι απλώς εφαρμόσιμες διαταγές ενός άλλου, δεν είναι αξίες, είναι καταναγκαστικά έργα. Συνεπώς, η ελευθερία του ανθρώπου και η τιμή και η υπόδειξή του, με την έννοια αυτή, της θέσεως, τη ζωή του, αξίες, ηθικές, πολιτιστικές, πολιτιστικές και πολιτικές, είναι ταυτόσιμες. Ελευθερία και τιμή και αξιοπρέπεια. Πείτε μου λοιπόν, τι από όλα μας μένει εμάς εδώ αυτό, τίποτα. Και είμαστε εμείς η χώρα αυτή που γεννήσαμε αυτές τις ιδέες. Είμαστε εμείς που γεννήσαμε αυτές τις ιδέες. Και είμαστε εμείς τώρα που μια μάνα από μάνα ιδεών, τι έχει γίνει, μύδια που τρώει τις ιδέες της. Τρώει τα παιδιά της. Η Ελλάδα, τα παιδιά της Ελλάδος είναι οι αξίες, οι ηθικές, οι πολιτιστικές, οι φιλοσοφικές, και μας έχουν κάνει και τρώμε η ίδια η μάνα Ελλάδα έχει πάει τις αξίες της. Ποιος από όλα αυτά βλέπετε ότι έχουν αξίες? Όλα τα κουνάνε, όλα έχουν ένα αντίτιμο. Ποιος θέλει? Δεν είχαμε να φεγγιάσουμε αυτιά, ούτε εγώ και Δημήτρης, έτσι. Γιατί δεν είμαστε πολιτικοί και ούτε μας ενδιαφέρει. Θέλουμε εμείς. Εμούς συμπεριλαμβανομένοι. Γιατί? Πατρίδα τι είναι? Συγγνώμη που κάνω ορισμούς, αλλά να θέσουμε τα πράγματα λίγο, εμένα οι ομιλίες μου είναι λίγο έτσι, πολιτικο-φιλοσοφικού περιεχομένου, λίγο περίεργες, αλλά εντάξει. Πατρίδα. Δεν θα τόσο στο νομικό ορισμό, το ξέρετε όλοι φυσικά, έτσι, είναι και τετριμένος. Θα το πω από φιλοσοφικής πλευράς. Ποιος είναι ο μεγάλος φόβος του ανθρώπου? Ο θάνατος. Το φεπερασμένο της ζωής του. Αυτό είναι το βάσανο του ανθρώπου, διότι είμαστε το μόνο όν στη γη το οποίο γνωρίζουμε ότι θα πεθάνουμε. Έχουμε επίγνωση του πεπερασμένου μας, ότι είμαστε προσωρινά όντα. Και εν αγωνίως ζητάμε μια ελπίδα να κατακτήσουμε το άπειρο, το αθάνατο. Εδώ έρχεται η θρησκεία και δίνει μια ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγάλο καλό των θρησκειών, ακόμα και θα πρέπει να τα εκτιμήσουμε. Και όσοι από εμάς ή από εσάς δεν πιστεύουν, έχουν δώσει ελπίδες. Όλες οι θρησκείες, όλες ευαγγελίζονται τη μεταθάνατο αθανασία του ανθρώπου, τη μεταθάνατο ζωή. Άλλοι λοιπόν που πιστεύουν έχουν συνδυάσει τη θρησκεία με τη μεταθάνατο αιωνιότητά τους. Άλλοι που δεν πιστεύουν τη θρησκεία έχουν συνδέσει την αθανασία τους με την πατρίδα. Η πατρίδα δεν πεθαίνει. Εμείς μπορούμε να πεθάνουμε. Αφήνουμε τα παιδιά μας πίσω, την περιουσία μας πίσω.
Αν σκεφτείτε να δείτε ότι όταν λέτε παιδιά και λέτε περιουσία, θα αφήνω πίσω, είναι η πατρίδα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε μετά τον ονομαρισμό και επανέρχομαι στο προηγούμενο ερώτημά μου. Ποιος φταίει αυτή την κατάγκια να μας διηγηθεί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ο Μάκης ο Βορύδης μαζί με τον Καρατζαφέρη? Εμείς, και θα πω για αυτόν τον λόγο, εμείς. Έχουμε αναρωτηθεί με τέτοια κριτήρια. Ψηφίζουμε δεκαετίες και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Θα σας πω εγώ γιατί έχουμε παιδιά. Θα σας πω εγώ. Θα μου πείτε εσείς αν έχω δίκιο στο τέλος. Ψηφίζουμε κυρίες και κύριοι, τι είναι η πολιτική, τι είναι τα πολιτικά κόμματα. Είναι ανταλλακτή, τι πουλάνε τα, τι ευαγγελίζουν τα πολιτικά κόμματα. Ιδέες, πολιτικές ιδέες. Ποιος από εσάς είναι πεπισμένος, εγώ συμπεριλαμβανομένου, ότι ψηφίζουμε σύμφωνα με τις ιδέες των κομμάτων και όχι σύμφωνα με τις πατρίες. Δηλαδή, ψηφίζουμε το φίλο μας, το συγγενή μας, αυτός που μας υπόσχεται κάτι. Ψηφίζουμε, κύριοι, δεσμούς συγγένειας, ετοιμότητας και αίματος. Δεν ψηφίζουμε για ιδέες, που είναι κάτι αφηρημένο, που είναι αξίες. Και επομένως, έχοντας υποβιβάσει την πολιτική σε επίπεδο προσωπικού υλικού συμφέροντος, φατριών, φάρων, από τις φάρες, έτσι, εντοπιότητας, εκλέγουμε πολιτικούς με αυτά τα κριτήρια και ειδούν τα κάρτια. Για σκεφτείτε το, είναι καιρός πλέον να αλλάξουμε. Εμείς εντάξει θα κάνουμε στο τελευταίο στάδιο της ζωής μας, στο τρίτο, έτσι, τα παιδιά, θα πρέπει αυτά που λέω εγώ να μπουν στα σχολεία, να μπουν στα σχολεία από το όλο το μεγάλο τον είναι αυτό, η έλλειψη πολιτικής παιδείας σε όλη την νεολαία της Ευρώπης, τόσο το μάλλον εδώ. Για να δούμε τώρα, σιγά σιγά μπαίνουμε και σε αυτή εξειδικευμένα για να δούμε τι έχουν κάνει αυτοί. Και σε συνάπεια με τη μήνυσή μου, η οποία είναι μήνυση για εσχάτη προδοσία. Και είναι στο στάδιο αυτό, ο χαρακτηρισμός που θα πω σε λίγο δεν είναι δικός μου, είναι νομικός. Είναι η πρώτη φορά, στην παγκόσμια ιστορία μάλιστα, που ενεργεία Βουλή, οι 307, οι 300 της Βουλής, οι 6 εξωκοινοβουλευτικοί και ο Κάρολος ο Παπούλιας. Το 307ος και στην κορυφή της εσχάτης εθνικής προδοσίας. Η οποία επίσημα πλέον με τη σφαγή του εισαγγελέα είναι ύποπτη εσχάτης προδοσίας. Στο στάδιο αυτό της ποινικής διαδικασίας, πότε ολοκληρωθεί υποκαταρκτική εξέταση, εστάλει στην Βουλή, επειδή λέει ο νόμος, το γράφει ο εισαγγελέας, προέκυψαν ενδείξεις για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο έγκλημα της εσχάτης προδοσίας. Αυτό είναι το σκεπτικό, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος. Και εστάλει στη Βουλή. Πρώτη φορά λοιπόν μας διηγούν ύποπτη εσχάτης προδοσίας. Και ένα τέτοιο έγκλημα, το μέγιστο των εγκλημάτων και με τέτοιο είδους κατηγορουμένους, όπως καταμηνιωμένους, όπως καταλαβαίνετε ως εισαγγελέας που τα πήρε και έχουν περάσει από τρία στάδια, από τρεις εισαγγελείς και το παρακράτος προσπάθησε στον πρώτο βαθμό στον εισαγγελέα Πρωτοδικών να τη θυμάστε Χριστίνα Καπαμά, να τη θυμάστε αυτή. Αυτοί λοιπόν προσπάθησαν να βάλουν τη μήνυση στο αρχείο όσο ανεμένε το άρρωστο. Δεν τα κατάφεραν. Θα σας το πω να το θυμάστε, γιατί έχει σχέση με τα επόμενα. Τι είπε αυτή η εθνικά αναξία εισαγγελέα. Επιστημονικά απαράδεκτη και εθνικά αναξία. Να το θυμάστε, Χριστίνα Καπαμά Εξαιρών. Μπορεί να σας τύχει να την εξαιρέσετε. Λόγω εθνικής αναξιότητας. Δεν θα πιάσει αυτό, αλλά να το πείτε στο ακροατήριο. Είπε λοιπόν ότι αυτά που λέει ο Αντωνίου, λέει στη μήνυσή του, είναι σωστά. Έχουν, λέει, καταληφθεί θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος από την κυβέρνηση διαμέσου του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης. Προσέξτε, μέχρι εδώ είναι ο ορισμός της εσχάτης προδοσίας. Αυτά που λέει. Ότι έχουν παραβιάσει θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος. Γιατί αυτός ο ορισμός είναι αυτό που συνιστά εσχάτη προδοσία σύμφωνα με τον νόμο. Και λέει παρακάτω. Αλλά ήταν δικαιολογημένοι, λέει, γιατί είχαμε οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή. Σας το ακούσαμε, δεν πάμε εδώ, να το ρίξουμε. Τι είχε
ήθελε να περάσει, να σβήσει την ιστορία όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και του πλανήτη. Όλη η ιστορία του πλανήτη, ρε παιδιά, των λαών τι είναι, αγώνες και πνευματικούς ανεξαρτησία δεν είναι. Τι έπρεπε να πει δηλαδή ο Μεταξάς, πράττει οι Γερμανοί μέσα αντί να μου αποφύσετε κάτι. Γιατί σκοτώθηκαμε στα σύνορα, όχι μόνο στους 40 και ανέκαθεν. Γιατί δεν έλεγαμε λοιπόν ότι πουλιάται η Ελλάδα, πάνε με ένα πολιτήριο να περάσουν και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί μέσα κτλ. Αυτή λοιπόν ήθελε να καταστεί δεδικασμένο στην παγκόσμια ιστορία ότι η εσχάτη προδοσία και η παράδοση της χώρας σε ξένους κατακτητάς είναι νόμιμη, καθίσταται νόμιμη, αρκεί οι ξένοι κατακτητές να στάσουν το αντίτιμο στο κάθε κράτος. Απίστευτα πράγματα. Βέβαια, δεν πέρασε από το εφετείο, δεν πέρασε από τον Άριο Πάγο και πήγε στη Βουλή. Επειδή σας τρώει η περιέργεια, κοιτάξτε. Θα τελειώσω εδώ για τη μήνυση αν με ρωτήσεις αργότερα. Όλες οι υποθέσεις που έχουν πάρει στη Βουλή με το ΕΠΕΣ και το άρθρο 86 που είναι προϊόν ενός διαστροφικού πολιτικού νου του Ευάγγελου Βενιζέλου, τροφοδετούμενος από τον Γιώργο τον Κασιμάτη, αυτό το άρθρο 86 το οποίο στις 36 προτάσεις που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία για αλλαγή του συντάγματος δεν συμπεριλαμβάνεται. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να αλλάξει το 36 του συντάγματος, αλλά όχι το 86. Τι λέει αυτό? Είναι σίγουρο ότι θα κλέψουν. Το λένε δηλαδή. Δεν αλλάζουν το 86, το άρθρο 86, ώστε να μπορούμε να κλέβουμε. Γιατί αυτό συνεπάγεται. Όλες λοιπόν οι υποθέσεις στη Βουλή που έχουν μπει στο αρχείο έχουν μπει λόγω παραγραφής. Η Βουλή, αυτό που λένε ασυλία, δεν υπάρχει έτσι, το λέμε έτσι, ας πούμε, εκλαϊκευμένα. Η Βουλή απλώς δεν δίνει άδεια ασκήσεως, δηλαδή ασκήσεως ποινικής δίωξης, δηλαδή συνέχισης της ποινικής διαδικασίας, αλλά αυτό όμως, το ότι δεν δίνει άδεια, το δικαίωμα ασκήσεως ποινικής δίωξης μεταφέρεται στις επόμενες γενναίες ΕΣΑΗ. Δεν παίρνει στο αρχείο, δηλαδή, επειδή η τάθε Βουλή δεν δίνει άδεια ασκήσεως ποινικής δίωξης, διότι οι υποθέσεις, αν μπαίνουν προσωρινά στο αρχείο, διότι δεν είναι διαδικασμένο και δεν είναι αμετάκλητη αυτή η αρχιοθέτησή τους, διότι δεν είναι από δικαστική απόφαση. Τι γίνεται όμως, μέχρι να τι η επόμενη Βουλή, η οποία αν θέλει μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία η οποία αρνήθηκε η προηγούμενη Βουλή, έχουν παραγραφεί. Είναι τόσο σύντομος δηλαδή ο χρόνος, που ειδικά για αυτές τις υποθέσεις των βλέπων όμως που παραγράφονται. Κατά συνέπεια, εδώ όμως στο αίτημα αυτό της εσχάτης προδοσίας, αυτό δεν συμβαίνει, δεν ισχύει. Το αίτημα αυτό είναι απαράγραφο. Δεν παραγράφεται ποτέ. Κατά συνέπεια, και αυτή η Βουλή εδώ, η προδοτική, η οποία αποφύγει να το πιάσει στο χέρι της, αυτή την υπόθεση, αν δεν δώσει άδεια συνέχιση στη διαδικασία της ποινικής, αυτό το δικαίωμα θα συνεχίζει και εσάι να μεταφέρεται στις επόμενες βουλές, οι οποίες η Βουλή δεν είναι κάτι ξεχωριστό, ρε παιδιά, από εσάς. Εσείς είστε. Εσείς. Και εσείς μπορεί να γίνετε μεταδείκτε μέσα στη Βουλή. Ή αν υπάρχει περιπτώσει, ψηφίστε και στείλτε αντιπροσώπους και με το κριτήριο αυτό. Τι θέλουν και μπορούν να δικάσουν τους προδότες. Γίνετε εσείς δηλαδή ουσιαστικά δικαστές των προδοτών. Ή αμέσως προσωπικά εσείς με τον αντιδική σας την είσοδο στη Βουλή ή για τον αντιπροσώπο σας. Αυτό λοιπόν το ξεχωριστό έχει αυτή εδώ η μήνυση, ότι το θέμα είναι απαράγραφο και όπου θα πάρει κάποια στιγμή όπως γίνεται και στην Αργεντινή και μετά από 30 και 40 χρόνια ελπίζουμε πολύ συντομότερα να δικαστούν. Τελειώνω αυτό να μην πω σε λεπτομέρειες. Η ουσία της μήνυσης, αλλά ευρυτέρω σημασία σε αυτό που θα πω. Τι είναι η δημοκρατία? Και στις δύο ιδεολογίες όπως είπα. Θα δείτε πού τένονται οι δύο αυτές μεγάλες ιδεολογίες του ανθρωπίνου πνεύματος, έτσι, ο κομμουνισμός και ο φιλελευθερισμός, όπως τον λένε. Στην ελευθερία, στη δημοκρατία. Η δημοκρατία λοιπόν είναι το σύστημα αυτό, προσέξτε, που θυσιάζει όλες τις άλλες τις λοιπές δραστηριότητες και ενέργειες του κράτους, πολιτιστικές,
στρατιωτικές, θρησκευτικές και οικονομικές στη διασφάλιση και προστασία των ελευθεριών του ατόμου. Πάνω απ' όλα λοιπόν δημοκρατία ταυτίζεται με την ελευθερία του ατόμου και του πολίτη, αυτό που λέμε ατομικές και πολιτικές ελευθερίες. Μια ατομική ελευθερία είναι, εγώ θέλω να είμαι αρμοφυλόφιλος ή να καπνίζω σε όλο το τσιγάρο. Αυτό είναι ατομικό, το θέμα δεν επεμβαίνει. Πολιτική σου ελευθερία είναι το ελευθέρως να διαλέγεις ελευθέρως να ψηφίζεις ελεύθερα, αλλά το κυριότερο κατά την αρχαία Αθήνα είναι να έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες να εκλέγονται. Οι πολιτικές ελευθερίες στην αρχαία Αθήνα ήταν η ευκαιρία και το δικαίωμα που είχε το καθενός να έχει ίσα δικαιώματα ελευθερίας στο να εκλέγεται. Κάτι που οπωσδήποτε ξέρετε εδώ δεν συμβαίνει. Πρέπει να είσαι ή γαμπρός ή ερασής, να είσαι πάμπλοκος από πλευσμένα λεφτά για να μπορείς να βάλεις υποψηφιότητα. Επομένως, θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας είναι η ελευθερία. Εκεί θυσιάζονται όλες οι άλλες λειτουργίες του κράτους, οικονομικές, στρατιωτικές κτλ. Όποιος παιδιά αντιστρέψει αυτή την ιεραρχία των πολιτικών αξιών και θυσιάσει τις ελευθερίες του ατόμου για χάρη δήθεν ενός ανυπάρκτου ή ακόμα και υπαρκτού οικονομικού προβλήματος, καταλύει τη δημοκρατία, καταλύει τη λαϊκή εξουσία, καταλύει το άρθρο 1 του συντάγματος διαπράττει εσχάτη προδοσία. Και έχετε ακούσει όλους τους προδότες και λένε ότι ναι παιδιά, το έχουν ομολογήσει, έχω πέντε σε μερικούς μιλήσεις. Λένε λοιπόν ότι ναι, λέει, παραβιάσαμε λέει τις ελευθερίες των Ελλήνων επειδή είχαμε οικονομικό πρόβλημα. Αυτό που λένε δεν είναι μόνο ομολογία της προδοσίας. Θα έχετε ακούσει, είμαι στην Βουλή, έχω τα πρακτικά της Βουλής εδώ. Αλλά είναι και προπαγάνδα υπέρ της εσχάτης προδοσίας. Άλλο έγκλημα, το δεύτερο στη σειρά στην ιεραρχία των εγκλημάτων. 134 εσχάτη προδοσία, 135 του Ποινικού Κώδικα, η προπαγάνδα και η διαφήμιση υπέρ της εσχάτης προδοσίας είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθεξη, τουλάχιστον δεκαετή κάθεξη. Προπαγανδίζουν όπως έκανε και η Χριστίνα η Καπαμά, η εισαγγελέας, η οποία και γι' αυτό και γι' αυτή είναι και αυτή κατηγορούμενη μετά από την Ισή. Προπαγανδίζουν υπέρ της εσχάτης προδοσίας και δεν το κάνουν μόνο αυτοί. Μου διέφυγε να φέρω, το έκανε και ένας καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου, Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης ο Μανιτάκης, σε μια συνέντευξή του στο Βήμα, δεν την έχετε πάρει χαμπάρι, ο οποίος λέει τι να τι κάνω εγώ, λέει, μια δαχτέρη με την εθνική κυριαρχία, τι να τι κάνω, προτιμώ, λέει, μια υπερήφανη συγκυριαρχία. Δηλαδή πράγματα απίστευτα. Συγκυριαρχία δηλαδή με τους Τροϊκανούς. Δεύτερον λοιπόν, είπαμε λοιπόν πού στηρίζεται η μίληση, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά στις ερωτήσεις. Ότι έχουν αντιστρέψει την έννοια, έχουν βιάσει την έννοια της δημοκρατίας. Έχουν θυσιάσει τις ατομικές μας ελευθερίες για τη λύση, δίθεν λύση εντός δίθεν οικονομικού προβλήματος. Θα σας τα πει ο Καζάκης σε αυτά. Εθνική ανεξαρτησία, κυριαρχία. Εθνική ανεξαρτησία, κυριαρχία. Προσέξτε, παιδιά. Η ανωτάτη, επανέρχομαι προηγουμένως στο θέμα της δημοκρατίας. Επομένως, όλο το δίκαιο ενός δημοκρατικού κράτους, η πηγή του δικαίου του είναι η προφύλαξη και η διασφάλιση των ελευθεριών του ατόμου. Όλο το δίκαιο, το ποινικό και το αστικό που έχουμε, αυτή έχει πηγή. Πηγή δικαίου λοιπόν ενός μιας δημοκρατίας ή κομμουνιστικής είναι. Οι φιλελεύθερες, όπως το λένε, είναι, η δυτικής είναι, είναι η ελευθερία του ατόμου. Αυτή είναι η ανωτάτη δικαιακή αρχή σε ένα δημοκρατικό κράτος. Υπάρχει όμως και μια άλλη αρχή δικαιακή πάνω από αυτή τη δημοκρατία. Είναι η εθνική κυριαρχία. Το κράτος υπάρχει για να... Τι λένε, ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης ενός κράτους, οποιοδήποτε κράτος. Είναι να διατηρήσει την εδαφική του ακαιρεότητα, καθώς και τη συνταγματική του ακαιρεότητα. Να ζει δηλαδή ελεύθερο. Αλλιώς ένα κράτος υποταγμένο και υπό την κυριαρχία ενός άλλου κράτους, ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο σαν έδαφος, αλλά συνταγματικά δεν υπάρχει. Το αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Όταν λέμε λοιπόν η ύπαρξη ενός κράτους, είναι ένα κράτος εθνικά κυρίαρχο και ελεύθερο. Η εθνική κυριαρχία λοιπόν νοείται σε σχέση του κάθε κράτους με τα ξένα κράτη.
με τις σχέσεις που έχουμε με τα ξένα κράτη, οι σχέσεις αυτές συζητούν το διεθνές δίκαιο. Πηγή λοιπόν του διεθνούς δικαίου, και θα αυτό τώρα στη σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Πηγή λοιπόν, δικαιακή αρχή λοιπόν του διεθνούς δικαίου, δηλαδή του συνόλου των σχέσεων μεταξύ των κρατών τους, είναι ότι διαφυλάχνουν την εθνική ανεξαρτησία όλων των κρατών. Αντιστοίχως με αυτό που σας είπα και τη δημοκρατία, τι είναι η εθνική κυριαρχία, είναι η υποχρέωση κάθε κράτους να πλησιάζει όλες τις διεθνείς του σχέσεις, συμφωνίες, έγγραφες όπως η Δανειακή Σύμβαση ή οι προφορικές ή τα συμβόλαια που έχει κάνει με ξένους ιδιώτες ή εταιρείες. Όλες αυτές τις σχέσεις λοιπόν τις θυσιάζει για να μπορεί αυτό κυρίαρχο να καθορίζει αυτός τις σχέσεις τους με τα άλλα κράτη. Όχι κατόπιν εξαναγκασμού από άλλους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Όποια σχέση με άλλο κράτος υπογράψει με κατόπιν εξαναγκασμού ενός τρίτου κράτους, αυτό καταλύει την εθνική μας κυριαρχία. Τι σημαίνει όλα αυτά. Απλά τα εξής. Εθνική κυριαρχία λοιπόν είναι ότι κάθε κράτος είναι ελεύθερο μέσα στην εδαφική του επικράτεια να νομοθετεί, να διτάζει και να εκτιλεί όπως αυτό του γουστάρει, προσέξτε, σύμφωνα με το εθνικό του συμφέρον. Όχι μόνο το οικονομικό, το εθνικό του συμφέρον. Και ποια είναι η ψήση μορφή εθνικού συμφέροντος, η εθνική του κυριαρχία. Δηλαδή το δικαίωμά του ελεύθερο να καθορίζει αυτό τις διεθνείς του σχέσεις. Λοιπόν, παρακαλώ, δεν φτάνει πολύ το πρώτο από αυτά. Παρακαλώ. Και εδώ τώρα μπαίνει η σχέση μας με την Ευρώπη. Για να καταργηθούμε, καταργηθούν ορισμένοι μύθοι με την Ευρώπη. Θα ακούσετε τα κατά της Ευρώπης από τον Δημήτρη. Το διαλεκτικό του αντίθετο θα είμαι εγώ. Εγώ θα πω και τα καλά της Ευρώπης. Τα θεωρητικά καλά. Εδώ λοιπόν βλέπετε, έχει τον Παπανδρέο, έχει τη Σπάρτα, έχει τη Μέρκελ και τον Βαρθενώνα. Προσέξτε! Σκεπτόμενοι την ιδέα και την ορισμό της εθνικής κυριαρχίας που σας είπα, βγαίνουν ορισμένα συμπεράσματα, είναι τα εξής. Όποια σύμβαση υπογράφει το ελληνικό κράτος με ξένα κράτη, όπως αυτή εδώ η επέσχυνη δανειακή σύμβαση με την Τρόικα για τα 110 δις και τα 130 που θα υπογράψουμε τώρα, η δεύτερη συνθήκη κατοχής. Έχει προηγηθεί βέβαια και το μεσοπρόθεσμο. Όποια λοιπόν συνθήκη υπογράφει κάθε κράτος μετά από άλλο και η συνθήκη αυτή προσέξει αντιγέννη με το εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδος, η συνθήκη αυτή είναι ακυρώσιμη. Δηλαδή μπορεί να αντιπροσβάλλει κάποιος στα δικαστήρια, τα ελληνικά δικαστήρια και να ακυρωθεί αναγκαστικά. Οι συνθήκες, όπως είπα, δεν μπορούν να αντιβαίνουν με το εθνικό μας δίκαιο που συνιστά το εθνικό μας συμφέρον. Πιο πολύ, οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση, οποιαδήποτε σύμβαση με ξένο κράτος, η οποία σύμβαση καταλύει τη διεθνική μας κυριαρχία, προσέξτε, αυτή είναι άκυρη, όχι ακυρώσιμη. Είναι άκυρη αυτοδίκαια, δεν χρειάζεται καν να πάει κάποιος στα δικαστήρια. Απλώς το ανακοινώνει. Και εγώ ερωτώ, αυτή είναι η Δανειακή Σύμβαση της προδοσίας. Γνωρίζετε όλοι ότι η ΕΔΕ έχει μέσα ρητά. Λέει μέσα, έχουμε υπογράψει η Τρόικα και οι ειδικοί μας οι προδότες, ότι παρετούμαστε από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας επί όλης της εδαφικής επικράτειας της Ελλάδος. Ανατριχιαστικά πράγματα. Λέει και κάτι άλλο παρακάτω, ότι παρετούμαστε από το δικαίωμα αναζήτησης δικαστικής προστασίας ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων σε προβλήματα που θα προκύψουν στην εφαρμογή του μνημονίου. Χάνουμε λοιπόν την εδαφική μας επικράτεια, χάνουμε τη δικαστική μας εξουσία, χάνουμε και κάτι άλλο. Σε άλλο μέρος του μνημονίου λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε αν δεν έχουμε την έγκριση της Τρόικας, προσέξτε, ακόμα και για θέματα λέει που δεν συνάδουν με το μνημόνιο. Οτιδήποτε δηλαδή θέλουμε εμείς
να νομοθετήσουμε για μας και για τα παιδιά μας, θα πρέπει να έχουμε την έκδοση των ξένων κατακτητών. Προσέξτε. Τα πρώτα δεν είναι λεπτομέρειες, δεν μπορώ να σας τα πω λόγω χρόνου. Η λαϊκή λοιπόν εξουσία, το άρθρο πρώτο του συντάγματος, η βάση της δημοκρατίας, η λαϊκή εξουσία έχει τρεις πυλώνες. Την νομοθετική, η Βουλή δηλαδή, η εκτελεστική, η κυβέρνηση και η δικαστική, τα δικαστήρια. Και τα τρία αυτά τα έχουμε παραδώσει με τη Δανειακή Σύμβαση και τον μνημόνιο σε ξένες δυνάμεις. Κατά συνέπεια έχουμε καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατίας και εθνικής κυριαρχίας. Αυτός είναι ο ορισμός της εσχάτης προδοσίας. Τώρα, επομένως, αφού έχουν γίνει αυτά οι Τρόικα, μέσα στην Τρόικα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον λοιπόν έχουν γίνει αυτά, τι καλό έχει να πει η Ρωσία του Βουλίου για την Ευρώπη? Προσέξτε, αυτά δεν θα ξανακουστούν, τόσο μου πιο λεπτά. Η Ευρώπη, ότι δεν είναι σαν πει τα καλά, φαντάζομαι, της εξόδου μας από την Ευρώπη. Πολύ σωστά. Εγώ θα πω ότι η δικιά μου η άποψη είναι να ζητήσουμε το δίκαιο μας και το ορθό μέσα στην Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη δεν ανήκει στη Μέρκελ και στο Σαρκοζή περισσότερο από ό,τι και σε εμάς. Λίγοι ίσως να ξέρετε ότι στην Ευρώπη, στα όργανα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο και στις Συνόδους Πολιτικής, οι αποφάσεις γίνονται, προσέξτε παιδιά, ομόφωνα. Είναι η υψίστη μορφή δημοκρατίας, δηλαδή όση αξία έχει η ψήφο η δική μας και του Λουξεμβούργου και της Μάλτας, έχει και της Γερμανίας και της Ιταλίας. Και ένα κράτος να πει όχι, όπως γίνεται και στον άλλο. Δεν παίρνουν και αποφάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί δεν ισχύει η κυριαρχία και η απολυταρχία της πλειοψηφίας επί της μειοψηφίας. Όπως γίνονται τις δημοκρατίες και στα δικά μας τα κοινοβούλια. Είναι ένα παράδειγμα υψής της δημοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Μην κοιτάτε όπως την έχουν καταργήσει τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Η Μέρκελ και ο Σαρκοζή, οι οποίοι φέρονται σαν λύκοι, επειδή ξέρουν ότι εμείς είμαστε αρνιά. Το Ευρωσύνταγμα λοιπόν προβλέπει η ομοφωνία. Και είναι μια από τις προτάσεις μου λοιπόν για μια αλλαγή του συντάγματος που να επιβάλλει το εξής. Πρώτον, απλή αναλογική, με ένα ελάχιστο ποσοστό να μπαίνουν στην Βουλή ένα κόμμα με 1%. Έτσι ώστε να αναγκάζεται να γίνεται ένας ευρύτερος συνασπισμός κομμάτων για το σχηματισμό της εκάστοτε κυβέρνησης, να ακούγονται όλα τα στρώματα και ιδεολογίες του λαού και στην κυβέρνηση, στο υπολογικό συμβούλιο αυτό που θα αποτελείται από δεξιούς, αριστερούς και δόντες, δεν ξέρω τι αναρχικούς, οι αποφάσεις αναγκαστικά να φέρνονται ομόφωνα. Όχι φτιάχνουμε μια πλειοψηφία δεξιάς, αριστεράς και βασανίζουμε, υποτιμούμε και πατάμε ένα μεγάλο μέρος της μειοψηφίας. Έτσι, μα θα μου πείτε, έτσι κάθε μειοψηφία θα μπλοκάρει τις αποφάσεις, όχι βέβαια. Θα μετάξει και τη πλειοψηφία, δηλαδή την νερό στο κρασί της και το αντίστροφο, όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν συνταγματικά, μην κοιτάτε πώς την έχουν εκφυλίσει. Και επειδή είναι εκφυλισμένη, εγώ θα συμφωνήσω ως προς τούτο με τον Δημήτρη να βγούμε. Αλλά πριν βγούμε, να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Το δίκαιο είναι η εφαρμογή του συντάγματος. Και τι σημαίνει η ομοφωνία? Ότι ολόκληρη η Ευρώπη, προσέξτε, ανήκει κάθε φορά ολοκληρωτικά σε κάποιους μέλους. Είναι μια εκπληκτική ιδέα αυτή της ιδιοκτησίας. Αν θέλει ένα κάποιος μέλος, όπως κάναμε εμείς για τα Σκόπια, επιβάλλουμε βέτο. Εκβιασμός λοιπόν αυτή για τα δάνεια. Ωραία, εκβιασμός και εμείς. Δεν θα περάσει, θα νεκρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα περνάει καμία απόφαση. Αλλά αυτό θέλει έναν πρωθυπουργό που να έχει παγενόνια. Όχι που λέει απάνω. Δεύτερον λοιπόν. Εντάξει. Ούτε ομοσπονδία. Λειτουργεί πάνω στη βάση της δοτής αρμοδιότητας. Δηλαδή, τις έχουμε δώσει ολιγμένες αρμοδιότητες, το τι θέλει σήμερα. Τι είναι αρμοδιότητες, είναι δικαιώματα υποαίρεση.
μπορεί να τα πάρουμε πίσω. Πολλά χρωστά που λέει η Ένωση περιτάγεται στη συνοχή μεταξύ διαφόρων πολιτικών δράσεων και σύμφωνα με την αρχή τη ζωή αρμοδιότητα. Προσέξτε, μα λένε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι μια οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υποχρεωτική να εφαρμοστεί εδώ. Έτσι, μα λένε ότι υπάρχουν λέει αναγκαστικά για την Ευρώπη, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και αυτό που λέει το άρθρο 2, λέει οι νομιτάδε μερικέ τράξει τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να περιλαμβάνουν εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών. Δηλαδή αυτά που μα λένε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή η Κομισιόν δεν είναι υποχρεωτικά να εφαρμοστούν εδώ. Δεν είναι υποχρεωτικά να ρωτήσουν. Εμείς, η εθνική κυριαρχία των κρατών είναι ακατάλληλη. Αρκεί να το διεκδικήσουν. Και μην ακούτε όλα τα περίεργα και τα αντίστοιχα που σας λένε. Τελειώνω προς το παρόν γιατί επεξετάστηκε πολύ. Η εθνική κυριαρχία λοιπόν. Το ξαναλέω πάλι και θα τελειώσω με αυτό. Είναι το ελεύθερο δικαίωμα κάθε κράτους να ορίζει αυτό το κράτος ποιο είναι το εθνικό του συμφέρον κάθε φορά αμαχητή. Αν το κράτος πει ότι αυτό είναι το εθνικό του συμφέρον, κανένα δικαστήριο εθνικό αλλά και διεθνές δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Είναι όπως είναι το τεχνίδι της αληθείας, είναι αμάχητο, όπως είναι τα δημόσια έγγραφα. Και σύμφωνα λοιπόν με το αυτό που εκάστοτε εθνικό συμφέρον ρυθμίζει και τις διεθνείς σχέσεις του να εξυπηρετούν το εθνικό του συμφέρον. Προσέξτε εδώ. Γνωρίζετε όλοι ότι το κράτος έχει την κυβερνώντη εξουσία να κατάσχει, να απαλωτριώνει και να εθνικοποιεί περιουσίες ημεδαφών πολιτών προς εξασφάλιση του εθνικού συμφέροντος ή της ασφάλειας του κράτους, περίπτωση πολέμου. Δεν ξέρετε πόσες εθνικοποιήσεις έχουν γίνει. Στο άρθρο 106 του Συντάγματος και στη συμφωνία με το Διεθνές Δίκαιο, το ίδιο έχει δικαίωμα το κράτος να κατάσχει, να παλαιοποιώσει και να εθνικοποιήσει και ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Ή αυτές είναι εθνικές, δηλαδή η εργοστάσια ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, ή είναι επενδύσεις κεφαλαίου, δηλαδή δάνεια. Όταν το κράτος κρίνει και πει μόνο το, χωρίς να αποδείξει ότι το εθνικό μου συμφέρον είναι να κατάσχω τα δάνεια που έχω πάρει από το εξωτερικό, διότι αυτό επιτάσσει το εθνικό μου συμφέρον, τα δάνεια αυτά θα εθνικοποιεί. Αυτό που μας λέγανε, ότι αν αρνηθούμε αν διαγράψουμε μονομερώς τα δάνεια που έχουμε πάρει, συνιστά χρεοκοπία, ήταν ψευδές. Νομικός όρος είναι εθνικοποίηση των ξένων τοποποιητικών κεφαλαίων που έχουν εισαχθεί στη χώρα και περιμένουν από το αίμα το δικό σας να πληρωθούν με τόπους. Εθνικοποίηση λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν στο Διεθνές Δίκαιο από το 1962 και έχω εδώ τη σύμβαση, η οποία έχει καταστεί και μέρος του δικού μας, του δικαίου με το άρθρο 106 του Συντάγματος, που λέει αυτό ακριβώς. Και εγώ ερωτώ, γιατί εδώ οι εθνοπροδότες δεν άσκησαν αυτό το κυριαρχικό τους δικαίωμα να διαγράψουν τα χρέη που έχουμε και μας κατατρώγουν την ψυχή λόγω εθνικού συμφέροντος. Γιατί δεν το κάνανε, θα το αποδείξει η ιστορία. Αλλά στο δικαστήριο αυτό δεν μας ενδιαφέρει το κίνητο. Μας ενδιαφέρει ότι αρνηθήκανε να ασκήσουν ένα υποχρεωτικό εθνικό τους καθήκον, αυτό της εθνικής τους κυριαρχίας, και να πούνε ότι διαγράφουμε μονομερώς το χρέος, αυτό που λέει και η αριστερά. Δεν το κάνουν. Και γι' αυτό είναι υπόλογη εκπαραλήψεως για εσάδη προδοσία και για αυτόν τον λόγο. Καταλήγω. Μια απόφαση ιστορική την οποία την έδωσε ο Καζάκης από πέρυσι. Εδώ είναι η απόφαση του 39 από το Μεταξά. Από βελγικά δικαστήρια. Ο οποίος εμπρέθη σε αδυναμία όπως και η ελληνική κυβέρνηση τώρα να ικανοποιήσει ταυτόχρονα και τα εσωτερικές ανάγκες του κράτους και τα εσωτερικά δάνεια. Και πήγε στο Διεθνές Δικαστήριο και είπε αυτό που λέω εγώ, ότι κύριοι δεν θα πρέπει να διαλέξω ή να πληρώσω τους ξένους τοποποιητικούς ή τον λαό μου. Και έχω υποχρέωση να κοιτάξω τον λαό μου και το δικαστήριο το δικαίωσε. Μίλησε την εκδότηση. Εγώ ερωτώ, αυτή εδώ την απόφαση την έχουν χρησιμοποιήσει δεκάδες κράτη. Τελευταία η Αργεντινή και έχουν διώξει τον δρόμο του. Εμείς γιατί. Ας πάνω σαν εισαγγελέα να τα πούν. Τελειώνω.
τελειώσουμε. Η τιμωρία των προδοτών. Οι ποινές, κατά τη δική μου άποψη, δεν πρέπει στα δικαστήρια, δεν πρέπει να απευθύνονται για να πονέσει ο ένοχος, ούτε ούτως ή άλλως χαμένος είναι και ηθικά. Θα πρέπει να προσμετρώνται ως προς το ύψος τους, σύμφωνα με την ικανοποίηση που θα δώσουν στην κοινωνία. Η ηθική ικανοποίηση παραδειγματισμό. Είναι μια άλλη άποψη από την απονομή του δικαίωματος, που λέω στους παθήκους που έκανε στο μυαλό σας. Εδώ όμως τους προδότες, αυτό δεν θα ισχύσει. Επειδή αυτοί καταλύουν λοιπόν όλο το οικοδόμημα του δικαίου, η τιμωρία θα πρέπει να έχει σκοπό όχι μόνο την ικανοποίηση του αισθήματος δικαίου του λαού, αλλά και τον πόνο τους, τον προσωπικό. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Ζωνίου. Για το πάνω. Ξέχασα να σας πω ότι είναι το καλό του πάνω. Το καλό του πάνω να έρθει, θα μιλήσουμε λίγο μετά το τέλος του μετέα του κυρίου Καζάκη, θα μιλήσουμε λίγο για τα χαράσια και τι κάνει με την κόρη πόσο. Α, το κύριο μου, μάλλον, μας είμαστε έτσι το συμφωνικό εδώ πέρα. Κύριε Νικολόγιο, δεν πρέπει να πάρει να μας πει δύο λόγια για τα χαράσια, πώς έχουμε το πει νομικά. Ήδη είχα γίνει άγουρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κ. Νικολόπουλος, και μετά να περάσουμε στις ερωτήσεις προς τους δύο μιλητές. Πληροφορούν ότι 23 Νοεμβρίου, τι ώρα? 11 η ώρα το πρωί. 11 η ώρα το πρωί υπάρχει μάζεμα έξω από την ΔΕΗ της Κορίνθου. 23 Νοεμβρίου, 11 η ώρα το πρωί, υπάρχει μάζεμα όλων όσων μπορούμε έξω από την ΔΕΗ της Κορίνθου. Ο κύριος Νικολόπουλος. Υποθέτω για να... Είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Νικολόπουλος θα μας πει δύο λόγια. Θα ξεκινήσω με το τι ισχύει σε ό,τι αφορά το, αυτό το τέλος που όλοι γνωρίζουμε. Το επιβέτω για αυτό το ειδικό τέλος ακινήτων. Γιατί δεν μιλάτε στο άλλο το ζήτημα του ειδικού τέλους ακινήτων έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι το ζήτημα της συνταγματικότητας του ίδιου του τέλους ακινήτων και το άλλο ζήτημα είναι το ζήτημα της νομιμότητας του τρόπου ύπαρξης του τέλους αυτού. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, υπάρχει μια σωρία αντιρρήσεων, συνταγματικών αντιρρήσεων, για το τέλος αυτό. Και πάνω απ' όλα, το ότι δεν είναι τέλος. Είναι φόρος. Έχει στόχο την δημοσιονομική ύπαρξη εσόδων
δημοσιονομικούς σκοπούς, αφού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Σε συνδυασμό με τα άλλα, όλα τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα τα οποία γνωρίζουμε στους υπόλοιπους χώρους, οδηγεί σε υπέρμετρη φορολογική πίεση και επιβάλληση. Το γεγονός ότι καθορίζει με βάση τον τρόπο που η ΔΕΗ, ένα μέθοδο υπολογισμού της ΔΕΗ που χρησιμοποιεί για το ρεύμα και όχι ευθέως από τον νόμο, είναι ένα άλλο ζήτημα σταματικότητας. Και γενικώς υπάρχουν πλήσιοι όσοι λόγοι οι οποίοι θα πρέπει να οδηγήσουν τα δικαστήρια στην ακύρωση αυτού του τέλους. Το άλλο σκέλος είναι το σκέλος συνομιμότητας τρόπου ίσπραξης, όπως είπα. Και ο τρόπος ίσπραξης, εδώ πάλι τι να πει κανείς, όταν ένα τέλος το οποίο είναι κρατικό έσοδο, ανατίθεται η ίσπραξη του τέλους αυτού σε μια νόμιμη εταιρεία, τη ΔΕΗ. Όπως επίσης το γεγονός ότι διαγράφεται ένας ολόκληρος νόμος, ο ΚΕΔΕ, γνωστός όλοι μας ΚΕΔΕ, ο κώδικας πράξης μόνος εσόδων, και η ίσπραξη, αντί να γίνεται με τις διατάξεις αυτού του νόμου, γίνεται με άλλους τρόπους, παράνομους. Από πλευράς του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, έχουμε ήδη από την πρώτη στιγμή που μάθαμε τις διατάξεις αυτού του νόμου επεξεργαστεί τις νομικές δυνατότητες αντιμετώπισης του τέλους αυτής της παρανομίας. Παράτσου. Και έχουμε ήδη ετοιμάσει κάποια πράγματα. Θα πρέπει να σας τα πω συνέχεια. Να σας πω ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα νομικά, έχουν ασκηθεί αιτήσεις ακυρώσεως από ορισμένους δικηγορικούς συλλόγους και από κάποιους άλλους φορείς, αλλά και μεμονωμένα, από το Δικηγορικό Συλλόγο της Αθήνας, της Καλαμάτας, Θεσσαλονίκης, Φλόρινας. Και αυτές οι αιτήσεις ακυρώσεως συζητούνται με την ειδική διαδικασία που θέσπισαν τελευταίοι νόμοι στις 2 Δεκεμβρίου. Εκεί θα κριθεί λοιπόν η συνταγματικότητα του τέλους και όλα τα συναφή ζητήματα όπως το τρόπο ίσπραξης. Τώρα, περαιτέρω, τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, όλοι οι διορθώματα. Αυτό που είναι ορατό τώρα και που κατά την άποψή μας μπορεί να γίνει με ασφάλεια, να γίνει η αποστολή εξωδίκων δηλώσεων προς τη ΔΕΗ από όλους τους πολίτες τους ενδιαφερόμενους, αφού πρώτα βέβαια καταβάλουμε, είναι το ορθό, το τέλος μέσω του ορθού με το αμυντικό μηχανήμα της τράπεζας. Συγγνώμη, το τέλος, την αξία του ρεύματος και όχι το τέλος. Αυτό διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος καταβολής αυτοτελώς της αξίας του ρεύματος, που θα καταβάλουμε το τέλος, φρόντισε να οχυρωθεί η διοίκηση μέσα από μια νομοδότηση, κατά παραγγελία του νομικού συμβουλίου του κράτους. Το νομικό συμβούλιο του κράτους δεν θα έλεγε, γιατί εγώ του κράτους είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι κρίθηκε και δεν γίνεται απολεκτό πλέον των μικροκαθμών δανείων το να πάω να καταβάλω μόνο την αξία του ρεύματος, χωρίς να καταβάλω το τέλος. Δεν γίνεται αυτό απολεκτό. Άρα, ο μόνος τρόπος που μας μένει είναι να πάμε στο αυτόματο μηχάνημα της τράπεζας. Μέσω ίντερνετ, με Εντάξει. Για όσους έχουν πάσει. Δεν το έχω, αλλά αν γίνεται. Δύσκολη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να καταβάλω την αξία του ρεύματος με αυτόν τον τρόπο και σε συνέχεια να αποστείλω εξώδικο στη ΔΕΗ, στην οποία επισημαίνω όλες αυτές τις παρανομίες και τις αντισταματικότητες. Δηλώνω ότι εγώ έχω καταβάλει την αξία του ρεύματος και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα η ΔΕΗ να μου κόψει το ρεύμα και επιφυλάσσομαι για κάθε δικαίωμά μου. Εδώ στο σημείο αυτό λοιπόν να πω ότι ο Δικηγορικός Συλλόγος είναι κάπως πρόωρη την υποθέτησή μου σήμερα. Γιατί πάρα το γεγονός ότι έχουμε επεξεργαστεί κάποιες προτάσεις. Αύριο σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο θα πάρουμε αποφάσεις οριστικές για αυτά τα θέματα. Να πω λοιπόν σημείο αυτό ότι εμένα η δική μου εισήγηση στο Ιδιωτικό Συμβούλιο θα είναι εξής. Αφού πρώτα καλέσουμε όλους τους φορείς του νομού να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια
να συντάξουμε εμείς τις εξώδικες δηλώσεις άμυστη, χωρίς καμία αμοιβή, όπου θα μπαίνουν αναπαιχνιδάδες όλοι ενδιαφερόμενοι. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα παίρνουν έναν αριθμό, ένα 50. Εδώ να σημειώσω και να υπογραμμίσω ότι παρατηρητικός, θα το έλεγα στο τέλος, ο Διοικητικός Σύλλογος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο επί του νόμου έχει δικαίωμα και εγώ θα έλεγα και καθήκον να παρεμβαίνει σε τέτοια ζητήματα μείζωνας κοινωνικής σημασίας. Δηλαδή, η παρέμβαση του αυτή είναι θεσμική. Δεν είναι μια χάρη. Είναι υποχρέωση. Τέτοια θέματα να παρεμβαίνει. Το έχει κάνει και στο παρελθόν. Να πω ότι έχουμε κάνει έτσι κυρίως και ένα από τις επιθύμα που προχωρά πάρα πολλούς επαγγελματίες. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ολοκληρώνοντας λοιπόν να πω ότι θα πρέπει για να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να είναι μαζική, να υπάρχει μαζικότητα. Αν δεν υπάρχει μαζικότητα δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Όσο πιο μαζική είναι τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι. Δεν είναι δυνατόν να κόψει το ρεύμα σε όλη την γωνιθία. Τελειώνοντας να πω ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις με τη μέθοδο των ασφαλιστικών μέτρων. Γίνεται μια διαπροσπάθεια, είναι μετά από πότε είναι η συζήτηση. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει η συζήτηση. Αλλά συζητήθηκε και στις 23.11. Και επίσης υπάρχει άλλη προσπάθεια. Αυτή βέβαια είναι ας πούμε σε ένα δεύτερο επίπεδο. Πλην όμως το κράτος λύθει τα παιδιά που απέριψε η αίτηση 90 χρόνια στη Θεσσαλονίκη να πληρώσει τέλος ύψους 900 ευρώ με μια σύνταξη πολύ μικρότερη. Ναι, είναι και αυτή μια μέθοδος, να πληρώσω δηλαδή την αξία του ρεύματος και να προσφύγουμε ασφαλιστικά μέτρα για να μην μου κόψει το ρεύμα. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχουμε κάποιο ασφαλές αποτέλεσμα, ετούμεθα με προσθένει η αταγή να μην διακοπεί το ρεύμα, αλλά αυτό έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, θα μας πρέπει να πω την άποψή μου, σαν είναι δύσκολο. Μεμονωμένη προσφυγή αυτή ήταν. Από κάποιους πολίτες, ναι. Ερώτημα. Εδώ τώρα. Εδώ λοιπόν αυτό θέλω να πω ότι είμαι σίγουρος ότι αυτή θα είναι και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή το έχουμε κάνει από συζήτηση. Και θα πρέπει λοιπόν για να υπάρχει αποτέλεσμα να είναι μαζική αυτή η προσπάθεια να ανταποκριθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μας. Ερώτημα. Αύριο θα κάνουμε ανακοινώσεις βέβαια. Στο τύπο θα κάνουμε ανακοινώσεις. Θεόφιλε. Ερώτημα. Ας τώρα, Θεόφιλε. Όχι, Θεόφιλε, κάτσε κάτω. Όχι, αφού θα μάξω όλους εσάς είναι τα ξαναλέω, η πρωτοβουλία αυτή είναι και πάλι θεσμική, είναι άποψή μου και έτσι είναι υποχρέωση του Διοικητικού Συλλόγου. Ο Διοικητικός Συλλόγος θα συνεχίσει να παίρνει τις προσπάθειες και θα σταθεί στο πλευρό του πολίτη.